Να δεις το ράδιο στρίλ, πώς γίνεται. Πρέπει να λουφάω το... Δεν ξέρω γιατί μου λέτε, αλλά θα το βγούμε. Λοιπόν, πάμε. Τρία. Ωραία, έτσι. Τρία. Περιμένεις. Καλησπέρα σας. Είναι Πέμπτη, είναι Παρασκευή, η δύναμη συνήθειας, εκτάκτος, η εκπομπή της Πέμπτης, σήμερα Παρασκευή. Αρώματα Αιγαίου, γεύσεις από το Αιγαίο, ο Βιπορικός στην Άξο. Θέλω να καλησπερίσω όλους τους καλεσμένους. Πριν ξεκινήσουμε, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς της εκπομπής. Μια μεγάλη καλησπέρα και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους ακροατές που με ακολουθούν τα τελευταία δύο χρόνια. Και να ξεκινήσω εκ δεξιών, ο κύριος Ψαρός Απόστολος, πρόεδρος και χοροδάσκαλος του Συλλόγου Χορευτικού Ομίλου Φοιτητών. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκαμε. Η κυρία Καραμπίν Κατέρινα, μέλος του Συλλόγου και λαογράφος. Καλησπέρα. Και οι αγαπητοί καλλιτέχνες, ο λογοθέτης ο Παντελής στο βιολί. Καλησπέρα. Και ο Ευθυμιάδης Λευτέρης στο λαούτο. Καλησπέρα και από μένα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Thank you.
λοιπόν ήταν το καλωσόρισμά μας από εμάς εδώ την όμορφη παρέα προς τους φίλους ακροατές. Ευβίβες λοιπόν παιδιά, να είμαστε καλά, εισηγείαν λοιπόν, και όπως λέμε και εμείς οι Πόντι, υγείαν και ευλογείαν, ίαν και ευλογείαν. Να μην ξεχάσω και παραλείψω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς της σημερινής εκπομπής, στο ξενοδοχείο Νάτσος Μάρε, όπου βρίσκεται στην Αγία Άννα της Νάτσου. Το τηλέφωνο είναι 22 850 42 299, ή στο κινητό 694 28 85 650. Τους ευχαριστούμε για την προσφορά τους. 2 διανυκτερεύσεις για 4 ζευγάρια αρχές Ιουνίου. Σύντομα θα γίνει και η κλήρωση. Από καρδιάς ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου Νάτσος Μάρε. Επίσης ένα ευχαριστώ στον κύριο Σιώτο Κωνσταντίνο από την Απείραμφο της Νάτσου, με τα πολύ ωραία ντόνατς Νάνου που μας έχει προσφέρει για την εκπομπή. Βρίσκεται στην Άνω Νέα Σμύρνη. Για τα ωραία του εδέσματα, το κρεπολείο Κουφόπουλος Πέτρος, με τους εκλεκτούς μεζέδες που έχουμε στο τραπέζι μας. Είναι από την Κόρονο. Με τα ωραία του προϊόντα κρεατικά, τυριά, λαντικά, από την Άρσο και από όλη την Ελλάδα. Τους ευχαριστούμε και ξεκινάμε το ταξίδι μας στην Άρσο. Η Νάτσος, ένα νησί του Αιγαίου στις Κυκλάδες. Να μιλήσουμε λίγο για την πού βρίσκεται γεωγραφικά. Απόστολε, καλησπέρα πάλι. Καλησπέρα πάλι. Καλή αποκριά ευχόμαστε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Καταρχήν σε ευχαριστώ που καταφέραμε να βρεθούμε, και μάλιστα σε πολύ έτσι ευχάριστη περίοδο. Έτσι, γιατί το χρειάζεται και η χώρα μας και ο κόσμος γενικότερα λίγο να ξεχαστεί, έστω και για λίγες ώρες, γιατί στη ζωή, λέει, κυνηγάμε να αποκτήσουμε περισσότερες ευχάριστες στιγμές, και πολύ περισσότερο όταν είσαι με μια τόσο ωραία παρέα. Για πες μας λίγο, η Νάτσος είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, στο Αγίο Πέλαγος, και βρίσκεται... Είναι το 10ο στην Ελλάδα σε μεγεθός. Εντάξει, είναι στο κέντρο των Κυκλάδων. Γεωγραφικά είναι περίπου στο κέντρο του Αιγαίου Πελάγους. Είναι νησί πολύ έφορο, με ψηλά βουνά, νερό. Γενικά έχει μια φτάρκια στην αγροτική και κοινοτροφική παραγωγή. Έχει και κάποια ορυκτά. Έχει πολύ ωραίες παραλίες, πολύ γλεντζέδες ανθρώπους, καλούς μουσικούς. Γενικά είναι μέρος που αξίζει να επισκεφτεί κανείς. Να συμπληρώσω λίγο μαζί σου. Το σχήμα είναι ελλειψοειδές και ένας ορεινός όγκος από βορρά προς νότο διασχίζει το νησί. Στη ραχοκαλιά αυτής της κορυφογραμμής διασπόζουν τα βουνά Ζας, Φανάρι και Κόρονος. Φανάρι και Κόρονος, σε ευχαριστώ. Είναι περίπου στο 1 χιλιόμετρο. Ο περίπλους της είναι 44 ναυτικά μίλια και η έκταση φτάνει τα 428 χιλιόμετρα. Βρίσκεται βόρεια της Μυκόνου, ανατολικά της Δονούσας, νοτιοανατολικά της Αμοργού, προς νότια την Ίο και δυτικά την Πάρο. Απέχει 103 ναυτικά μίλια από τον Πειραιά και 87 από την Ραφίνα. Έτσι να δώσουμε και λίγο το στίγμα. Και επίσης να πούμε ότι μυθολογικά ο ιδρυτής της Νάξου ήταν Κάρας, δηλαδή από θρακικά φύλλα, προελληνικά, και λεγόταν Νάξος. Οπότε πήρε το όνομα του από αυτόν τον ιδρυτή. Και επίσης θα πούμε ότι η Νάξος είναι γνωστή στη μυθολογία για τους δύο σημαντικότερους μύθους. Ο ένας είναι ο μύθος ότι ο Δίας μετά την Κρήτη, από την ανατροφή του τους Κουρίτες, ήρθε στην Νάξο στα παιδικά του χρόνια και τον ανέθρεψαν εκεί κάποιες νύμφες. Μία από αυτές είναι η Κορονίδα, εξού και το ομώνυμο χωριό. Και ο άλλος γνωστός μύθος για την Νάξο, που θεωρείται το νησί του Διονύσου, με πολύ καλό κρασί, είναι ότι ο Διόνυσος, ουσιαστικά μετά την επιστροφή του Θησέα από την Κρήτη, εγκαταλείφθηκε η Αριάδνη στην Άξο, παντρεύτηκε τον Διόνυσο εκεί και έκαναν αρκετά παιδιά, τα οποία πήγαν προς το Βόρειο Αιγαίο και ίδρυσαν κυρίως τις Ποράδες, και έχουν δώσει τα ονόματά τους στα νησιά, τα αρχαία ελληνικά ονόματα στα νησιά του Ποράδων. Αυτή είναι η βασικότερη μύθη για την Άξο.
Έχει και ιστορικά πολλά, απλά προς το παρόν στα μυθολογικά είμαστε εκεί. Και αυτό και το βουνό της Νάξου λέγεται Ζας, δηλαδή Ζεύς, που είναι το βουνό που έχει τη σπηλιά στην οποία υποτίθεται να τράφηκε ο Δίας από τις νύμφες. Σήμερα απλώς θα δώσουμε μία γεύση από το νησί, γιατί για να κάνεις μία ολόκληρη ανάλυση θέλεις πολλές εκπομπές. Αυτό που λέω και ξαναλέω πάντα από το μικρόφωνο είναι ότι καλούμε ανθρώπους που είναι γνώστες της θεματολογίας που αναπτύσσουμε από την εκπομπή και ευχόμαστε όλοι μαζί να γίνουμε οι αφορμοί για νεότερους από εμάς να ψάξουν για την ιστορία και τις ρίζες και την παράδοση του νησιού που αναφέρουμε, της περιοχής που αναφέρουμε και σήμερα για την Άλσο, να γίνουμε οι αφορμοί πραγματικά να ψάχνουν για τις ρίζες τους, νέοι και νέες, και θα είναι για μας ευτύχημα αν καταφέρουμε έστω και ένας και δύο και τρεις το πετύχουν. Ας εξατελίξουμε λίγο το κουβάρι της ιστορίας. Πολύ ωραία μας είπες για τη μυθολογία και την ονομασία. Γνωρίζουμε ότι από την τέταρτη χιλιετερίδα κατοικείται το νησί. Ναι, έχουμε πολλά στοιχεία από την αρχαιολογική σκαπάνη. Μέχρι σήμερα διάκοπα. Η μελέτη των μνημείων βεβαιώνει ότι η Νάξος, αντίθετα με άλλα νησιά του Αιγαίου, δεν ερημώθηκε ποτέ από κατοίκους. Ναι, ναι, και το αναφέρθηκε στα ιστορικά χρόνια με τον τύραννο, τον Λίγδαμη, που ήταν ο τύραννος του νησιού και ξεκίνησε να χτίζει τον ναό του Απόλλωνα, που είναι αυτό η πορτάρα που λέμε στην Νάξο, που δεσπόζει στα παλάτια στο λιμάνι. Διάσημη είναι επίσης γιατί ήταν το πρώτο νησί που δέχτηκε επίθεση από τους Πέρσες στο 500 π.Χ. νομίζω 500, και αμύνθηκε και τους κέρδισε και έγινε αφορμή κατά μία έννοια για την εξέγερση υπό την υποκίνηση και των Αθηναίων για την εξέγερση των Ιωνικών πόλεων κατά των Περσών και κατά μία έννοια αφορμή και για τους Ελληνοπερσικούς πολέμους. Αυτό είναι στα ιστορικά χρόνια. Μετά ήταν και επικεφαλής της Δηλιακής Συμμαχίας για κάποια χρόνια μέχρι το τέλος των Μηδικών Υπερσικών πολέμων, που ανέλαβε η Αθήνα την επιμέλεια του ταμείου, και από τότε ο ρόλος της πέρασε σε δεύτερη μοίρα και ήταν εκάστοτε δορυφόρος στους εκάστοτε κατακτητές της χώρας ή τους ισχυρούς της περιοχής, τους Αθηναίους, τους Μακεδόνες μετά, τους Ρωμαίους, τους Βυζαντινούς και στα τέλη τους Ενετούς, οι οποίοι έμειναν και αρκετά χρόνια. Έχουμε πολλά πολλά ιστορικά στοιχεία και μνημεία από την Ενετική παρουσία στην Άξο, που έχει προφανώς και απογόνους τους να κατοικούν στο νησί ακόμα και σήμερα. Εξού και ότι υπάρχουν και ναοί καθολικών, υπάρχει... Απόλυτα. Ναοί καθολικών, προχριστιανικές εκκλησίες, κάστρα, φρούρια, αρχαίοι ναοί και οι πιο αρχαίοι κούροι στον ελλαδικό χώρο. Στον Απόλλωνα είναι ο μεγαλύτερος κούρος, η Μητελής, 9 μέτρα μήκος, 9, και έχουν βρεθεί άλλοι δύο κούροι και αρχαίο ρωμαϊκό υδραγωγείο στις Μέλανες, πάρα πολλά πράγματα, και είναι ίσως λίγα αυτά που λέμε, και πολλά ναυάγια γύρω στο νησί περιμετρικά από διάφορες περιόδους της ιστορίας. Να σημειώσουμε βέβαια ότι, μιας και αναφερθήκαμε στο κούρα του Απόλλωνα, ότι βρίσκεται εκεί το αρχαίο λατομείο του Απόλλωνα, πολλά αφιερώματα που είχαν φύγει από τους Ναξιώτες για τη Δήλο, είχαν κατασκευαστεί και είχαν φύγει από το λιμάνι του Απόλλωνα, οπότε έχει μια ιδιαίτερη σημασία, επειδή ξέρουμε την ιερότητα που είχε ο χώρος της Δήλου για την αρχαιότητα, και έχουν φύγει από εκεί. Και υπάρχουν επιγραφές που οριοθετείται το αρχαίο λατομείο στον Απόλλωνα. Και πιο σημαντικό έργο τέχνης και γνωστό στο Πανέλληνο είναι η Σφίγγα των Δελφών, που ήταν αφιέρωμα των Αξιωτών στους Δελφούς. Μάλιστα. Να κάνουμε και μια αναφορά λίγο, πηγαίνοντας λίγο προς το πριν πάμε στο σήμερα, και απευθύνουμε σε ένα. Τα ήθη έθιμα που επικρατούν από παλιότερα και ίσως και αναβιώνουν ή ακόμη υπάρχουν στο νησί. Όπως είπαμε, η Νάξος, και όπως είναι γνωστό, η Νάξος είναι ένα νησί με πλούσια παράδοση. Νομίζω ότι λίγο ως πολύ έχουμε συνδέσει το νησιώτικο τραγούδι, τουλάχιστον των Κυκλάδων, με το Ναξιώτικο τραγούδι.
Έχει πολύ έντονη παρουσία στα δρόμενα. Αυτό βέβαια δεν μένει μόνο στη μουσική. Όλη η λαογραφία της Νάξου είναι αρκετά πλούσια. Μεγάλο μέρος της δεν ήταν πλούσιο σε θέματα χρημάτων, αλλά παρόλα αυτά οι άνθρωποι είχαν έναν ιδιαίτερο τρόπο ζωής. Απλό με, αλλά όπως είπαμε ήταν αυτάρκης στον τρόπο που ζούσαν. Οπότε έχουν και μία πλούσια παράδοση ό,τι έχει να κάνει με τα ήθη και τα έθιμά τους. Βρισκόμαστε σε μία περίοδο τώρα, την περίοδο της αποκριάς, που για την Νάξο νομίζω ότι είναι η πιο τρανή, η πιο σημαντική. Πολλά έθιμα υπάρχουν γύρω από αυτή την περίοδο. Ιδιαίτεροι χοροί που δεν χορεύονταν καμία άλλη εποχή του χρόνου. Όπως? Όπως η Λάχα. Νομίζω ότι είναι ο χαρακτηριστικότερος σκοπός χορός της Νάξου. Έχει πολλές παραλλαγές πάνω στο νησί. Οι παραλλαγές οφείλονται γι' αυτό το λόγο, ότι κάθε χωριό είχε το δικό του γλέντι αυτές τις μέρες. Οπότε χόρευε αυτό το χορό με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Δεν υπήρχαν μετακινήσεις των κατοίκων από το ένα χωριό στο άλλο. Οπότε και γι' αυτό υπάρχουν και τόσες παραλλαγές της Βλάχας πάνω στην Νάξο. Νομίζω ότι ο Αποστόλης μπορεί να μας πει περισσότερο. Καλή ώρα, έχουμε χιόνια και τώρα. Οπότε δεν θα έπαιρνε κάποιος άνθρωπος το μουλάρι του να πάει σε δίπλα χωριό να χορέψει, καθόλου στο χωριό του. Οπότε αυτό αναπτύχθηκε. Όταν μιλάμε για χωριά που είναι στα ορεινά. 650-700 μέτρα υψόμετρο. Δηλαδή δεν μιλάμε για κάποια πεδινά χωριά, τα οποία όπως και τώρα έχουν χιόνι. Τώρα, ας πούμε, ένα μέτρο έχει τώρα, έχω μάθει. Ένα μέτρο. Στην Ελλάδα θέλω ένα μέτρο. Έχουμε άμεση ανταπόκριση. Αυτό το λέμε. Τα καλά τη τεχνολογία. Θα κάνω μια παρένθεση. Γιατί πρέπει να ρωτήσω και λίγο τα παιδιά εδώ. Παντελή. Ό,τι γνωρίζω. Θέλω να μου πεις λίγο για τη μουσική του νησιού. Δηλαδή από το τεχνικό μέρος. Με τους τόνους, τα 8 που παίζεται η μουσική, που ακουμπάει, δηλαδή όταν πάει να παίξεις. Ναι, παρότι εγώ δεν είμαι από την Άξο, αλλά έχω μια έφεση εγώ. Σε έχω καταλάβει ότι έχεις μιλήσει όμως, γι' αυτό. Ναι, γενικά εντάξει, δεν υπάρχουν στο ρυθμικό κομμάτι, δεν θα λέγαμε ότι υπάρχει ποικιλία. Κυρίως είναι αυτό που λέμε ο ρυθμός οσυρτός, δύσιμος ή τετράσιμος. Και όπως και οι Βλάχες που μας είπε εδώ η Κατερίνα, και έχουν και κάποια καλαματιανά, δηλαδή εγώ προσωπικά τραγούδια της τάβλας όπως έχουμε ας πούμε στα Δωδεκάνησα εμείς δεν έχω ακούσει, είναι όλα χορευτικά, έτσι. Και διαφέρει καθόλου ο ήχος, για να το συνδέσουμε την κουβέντα που κάναμε προηγουμένως, από χωριό σε χωριό ή λίγο ανάμεσα στο νησί, ακούμε άλλα ακούσματα από τη μια μεριά του νησιού και άλλα από την άλλη, μπερδεύεται λίγο η ήχη. Αυτό είναι, ναι. Ακόμα και στα όργανα. Δηλαδή θα μας πει και καλύτερα και ο Αποστόλης και η Κατερίνα το γνωρίζουν και στη είχαν και κλαρίνο. Υπήρχαν, εντάξει, βέβαια κυριάρχησε μετά το βιολί, καθώς γνωρίζουμε το βιολί δεν είναι ελληνικό όργανο. Είναι άκρος αμυγός ευρωπαϊκό, έτσι. Και μπορώ να πω και για το δικό μου το κομμάτι που είναι και η δουλειά μου, ότι είχαν έχουν και διαφορές και στα κουρδίσματα. Μάλιστα. Υπάρχει και τσαμπούνα. Τσαμπούνα με τουμπάκι, ένα κρουστό όργανο δηλαδή, και η άλλη ζυγιά, αυτές είναι οι λεγόμενες ζυγιές, είναι το βιολί, με το λαό του και παλαιότερα, εγώ δεν έχω ακούσει τουλάχιστον, το κλαρίνο. Μέχρι το 1995. Ναι. Με κλαρίνο, ναι. Και οι ηχογραφίες, αν ακούσετε και πολλά δίσκους παλιούς, μέχρι το 85-87, όλοι είχαν κλαρίνο μέσα. Απλά το κλαρίνο στην Άξο, κατά μία έννοια, χάθηκε σιγά σιγά, γιατί οι ορχήστρες είχαν πολλά κύρια όργανα, γιατί το κλαρίνο είναι κύριο όργανο, όπως και το βιολί, όπως είχαν βάλει και το τραγουδιστή, ότι είναι οι φίρμες ουσιαστικά, οπότε πρέπει να μοιράζονται τη μερίδα του λέοντος τρεις άνθρωποι, οπότε σιγά σιγά εξαλείφθηκε αυτό το πράγμα. Επίσης ο κόσμος προτιμούσε βέβαια το βιολί λόγω του νησιώτικου χρώματος του νησιού και γενικά έχει μείνει η σύγχρονη περίοδος, είναι μόνο με βιολί λαούτο μετά τον 90-95. Να συνεχίσω λίγο μετά, θα πηγαίνουμε έτσι λίγο να αλλάξει γιατί κάνουμε μια ωραία κουβέντα. Εκτός μια και που είμαστε στην αποκριά, υπάρχει μια προδιάθεση τώρα, καλά είναι ο καιρός, αλλά
ας πούμε πέρσι, πρόπερσι ή άλλες εποχές, κάπως να συγκεντρώνεται σε κάποιο σημείο, ας πούμε σε άλλες περιοχές υπάρχει μια τάση, ένα σημείο αναφοράς. Ξέρω εγώ, ήταν η χώρα του νησιού, λέμε παράδειγμα. Ή ας παίρνουμε, που είναι κλασικό παράδειγμα, η Πάτρα, από άλλες περιοχές, αλλά συγκεντρώνεται στην Πάτρα, στην Πάτρα. Όπως είπαμε πριν για, για τη γεωγραφία της Νάξου, το όπως είναι διαμορφωμένος η Νάξος σαν έδαφος, υπάρχει η παιδινή της περιοχή και υπάρχει και η ορεινή της περιοχή. Κέντρο της παιδινής περιοχής ήταν η χώρα, προφανώς και ήταν το λιμάνι. Σαφώς. Η χώρα βρίσκεται είναι στο λιμάνι, δεν είναι χτισμένη κάπου σε, από σε άλλα σημεία των Κυκλάδων. Όπως εντάξει, οι δυτικές. Οι δυτικές έχουν τη χώρα στα, στο κέντρο. Επεκτείνεται από το λιμάνι, δηλαδή γύρω από το λιμάνι. Υπάρχει βέβαια και η ορεινή Νάξος, η οποία σαν κέντρο, ουσιαστικά αστικό κέντρο της ορεινής Νάξου, ήταν η Τραγέα ή το Χαλκί, όπως λέει η άλλη του ονομασία. Οπότε μιλάμε ότι τα δύο μεγάλα κέντρα της Νάξου, ότι ήταν αυτά τα δύο, δηλαδή από τις υπηρεσίες, από το εμπορικό κέντρο, συγκεντρωνόταν σε αυτά τα δύο τα σημεία. Και από εκεί και πέρα βέβαια, όπως είπαμε, υπάρχουν πολλοί οικισμοί, υπάρχουν πάρα πολλά χωριά πάνω στην Νάξο, όπου ζούσαν οι άνθρωποι, κανονικά ασχολούνταν με τις εργασίες τους, όπως είπαμε ασχολούνταν κυρίως με την κτηνοτροφία και τη γεωργία, κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Στα χωριά τα οποία ήταν γύρω από τα λατομεία της Μύριδας που υπάρχουν, τα σμυρινοχώρια της Νάξου, ασχολούνταν με την εξόρυξη της Μύριδας. Οπότε έχουμε δηλαδή κάπως η ζωή των ανθρώπων διαμορφώνεται έτσι, στην Νάξου. Επειδή μετά πλησιάζει το πάω λίγο χρονικά και η Σαρακοστή ή μετά φτάνουμε προς το Πάσχα, υπάρχουν κάποια έθιμα που ακολουθούν, κοντά δηλαδή πλησιάζει καθαρή Δευτέρα, ας πούμε. Όταν, όσον αφορά τη μουσικοχορευτική παράδοση της Νάξου, κατά την περίοδο της Σαρακοστής έπαθαν όλα τα κλέδια. Δεν υπήρχε κάποιο γλέτη που να γίνεται εκεί, δηλαδή το τελευταίο γλέτη γινόταν την καθαρή Δευτέρα στα χωριά. Με το που θα χτυπούσε η εκκλησία, η καμπάνα της εκκλησίας την καθαρή Δευτέρα, τα γλέτια έπαυαν και μετά ξανά άνοιγε πάλι το γλέτι την Κυριακή του Πάσχα μετά τον Εσπερινό της Αγάπης που γίνεται, που ξεκινούσαν τα γλέτια πάλι κανονικά με τα βιολιά και ξεκινούσε πάλι το, ουσιαστικά η μουσικοπορευτική ζωή του χωριού. Επειδή ένα πουλάκι μου είπε κάτι ότι έχεις μια ιδιαίτερη αγάπη στην κουζίνα, τι επικρατεί σε αυτή την περίοδο, αν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο φαγητό. Την περίοδο της Σαρακοστής. Πριν τη Σαρακοστή και δηλαδή τώρα χθες ήταν Τσικνοπέμπτη. Ναι, την Τσικνοπέμπτη νομίζω ότι όλοι... Νομίζω σε όλη την Ελλάδα, όλοι, αλλά αν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο... Είναι τα χειροσφάγια που έχουν κάτω την περίοδο αυτή. Νομίζω ότι το χοιρινό είναι κάτι που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα θα έλεγα την Νάξο, δηλαδή σε πολλές περιόδους και τα Χριστούγεννα είναι το χοιρινό κάτι που χρησιμοποιείται στην κουζίνα. Πόσο μάλλον τώρα τις απόκριες γίνονται τα χειροσφάγια, είναι μια γιορτή για τα χωριά, δηλαδή γύρω από αυτό κρατεί ένα γλέτι, είναι το χοιρινό το οποίο θα ψηθεί την ώρα εκείνη στο γλέτι, είναι το σύγκλινο που θα γίνει μετά, είναι παστό χοιρινό, θα το κρατήσουν για να το έχουν για μεζέ για το σπίτι. Πραγματικά δηλαδή αυτές τις μέρες της αποκρίας είναι όλα μια γιορτή. Από την κουζίνα, δηλαδή από το θέμα της αποκριάς, είναι αυτό, ότι τώρα, δηλαδή αυτές τις μέρες υπάρχουν τα χειροσφάλια. Μετά περνάμε στην τυρινή εβδομάδα, το κρέας δεν τρώγεται, καταναλώνεται το τυρί, νομίζω η Νάξος φημίζεται και για τα τυριά της, οπότε... Να πούμε, με αφορμή την κουζίνα και τα λοιπά, λέμε και λίγο για τα προϊόντα. Ακριβώς. Νομίζω ότι το είναι πασίγνωστο. Το πιλάμι γραβιέρα έχει φτάσει και έχει φύγει και από τα όρια της Ελλάδας. Είναι άλλωστε και πιστοποιημένη, πια έχει ορμασία προέλευσης. Φτάνοντας την πυρηνή εβδομάδα, τουλάχιστον από όσο ξέρω, δεν ξέρω αν αυτό γινόταν σε άλλα χωριά της Νάξου. Το τελευταίο πράγμα που τρωγόταν στο τραπέζι πριν τη Σαρακοστή ήταν το βραστό του αυγό. Έκλειναν με αυγό, το αυγό που έτρωγαν την τυρινή Κυριακή και άνοιγαν με αυγό την Ανάσταση. Μάλιστα. Ήταν δηλαδή αυτό σαν έθιμο. Μετά σε όλη τη Σαρακοστή εννοείται ότι δεν τρώγανε, δεν κρατούσαν σαν νηστεία όλη τη Σαρακοστή. Υπάρχουν και εκεί κάποια φαγητά ιδιαίτερα, ας πούμε υπάρχει η σιταρομαεριά που λέμε εμείς που φτιάχναμε, η οποία ήταν με διάφορα όσπρια βρασμένα όλα μαζί, η οποία τρωγόταν πολύ μέσα στη Σαρακοστή. Και φτάνοντας μετά πια στο Πάσχα,
που και εκεί έχουμε κάποια ιδιαίτερα φαγητά. Ας πούμε στην Ορεινή Νάξο συνηθίζεται να φτιάχνεται τον πάτουγο το λεγόμενο. Το οποίο είναι? Το οποίο είναι κατσικάκι γεμιστό. Στο δικό μας το χωριό το φτιάχνουν μόνο με ρύζι και μυρωδικά τα οποία βρίσκουμε εκείνη την εποχή. Μάραθο, σέσκουλα, τα σέφουγγλα που λέμε εμείς. Μαϊντανό. Να ακούνε οι φίλες ακροάτριες, γι' αυτό το λέω. Ακριβώς. Μαϊντανό Έλληνο και το οποίο. Επίτρεψε μου να πω πολλούς χαιρετισμούς στην Σχολή Αρχιμαγείρων Ελλάδος και σε φίλους από την Άρσο, σεφ. Σε άλλα μέρη, σε άλλα χωριά προσέφεταν σε αυτό είτε τα εντόστια είτε στα φίδες μέσα. Και είναι το πασχαλινό φαγητό. Εμείς δεν σουβλίζουμε δηλαδή στην Άρσο. Κακοπερνάτε. Η ανάπτυξη, τα μπέλια, υπάρχει το κρασί στο νησί. Εντάξει, δεν υπάρχει με την έννοια της... Όχι, σαν μικρή παραγωγή. Ναι, μικρές παραγωγές οικογενειακές υπάρχουν. Καλή, είναι πολύ γνωστό το κρασί της Ορεινής Νάξου, εξού και ο μύθος του Διονύσου για την Νάξο. Όχι μόνο κρασί, και ελιές, πάρα πολύ εκτεταμένη χοινοτροφία, οπότε και τυριά, πολύ καλά κρέατα. Και γενικά η Νάξος θεωρείται μαζί με την Κρήτη η πρώτη γαστρονομική προορισμή της Ελλάδας. Και από διεθνείς έρευνες. Για το Αντέλη, μιας και έχουμε και μια τις πατάτες βέβαια, μην ξεχάσουμε. Μιας και έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση, εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να μην υπάρχει μαζική παραγωγή και να μην υπάρχει με την έννοια της ενθιάρρυνσης τόσο έντονα στην Νάξο. Αυτό είπαμε, όχι. Αλλά η Ναξιώτη είναι άρρητα συνδεδεμένη με το Αντέλη. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπήρχε πρίκα παλαιότερα που να μην είχε και Αντέλη μέσα. Ήταν δηλαδή το στοιχείο. Παράβατο όρο. Και στοιχείο διακοσμητικό πάνω στο σπίτι ήταν σίγουρα η κανάτα, η καράφα με το κρασί. Και το σφούνι. Και το σφούνι. Υπήρχε πάντα στο κέντρο του σπιτιού. Τι είναι το σφούνι. Το σφούνι είναι ένα πύλινο, γιατί τότε οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν πύλινα σκεύη. Ένα πύλινο δοχείο, ας πούμε, το οποίο. Χρησιμοποιείται για τη φύλαξη και για την πόση του κρασιού, το οποίο έχει μια ειδική κατασκευή και προφανώς σφούνι βγαίνει από τη λέξη σιφώνι. Έχει ένα δαχτύλιο ο οποίος χρησιμοποιείται για να βάζει το κρασί από το βαρέλι μέσα στο δοχείο αυτό. Την επόμενη φορά θα κοιτάξουμε να φέρουμε και ένα τέτοιο, να το δοκιμάσουμε αν είναι. Εδώ στα σκονάκια μου διαβάζω, λέει, τέλος Σεπτεμβρίου αρχίζει η διαδικασία διαμόρφωσης της ρακής που είναι γνωστή στους κατοίκους της περιοχής ως ρακιτζό. Ρακιτζό είναι η διαδικασία, το καζάνισμα που λέμε στα άλλα μέρη της Ελλάδας. Ναι. Και είναι και ρακιτζό, λέγεται όχι μόνο η διαδικασία, λέγεται και το βαρέλι και το καζάνι, το οποίο χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τη ρακή. Εγώ περιμένω τόσο ώρα να μου πείτε για το κατετσοχήν ποτό της Νάρσου. Το κίτρο, ναι. Και κανείς δεν μου μιλάει. Δεν το πολύ πίνουμε εμείς, γιατί είμαστε ορεινοί. Είμαστε ορεινοί και είναι της παιδινής Νάρσου. Ουσιαστικά είναι η ίδια με διαδικασία, είναι η ίδια μέθοδος απόσταξης με τη ρακή. Είναι προϊόν απόσταξης και το κίτρο, απλά αρωματίζεται διαφορετικά. Ναι, είναι και στη σύγχρονη εποχή έχουμε πολύ γνωστές ποτοποιίες στην Νάρσο κίτρου και είναι εξαιρετικό στη γεύση. Βέβαια είναι ειδήποτε ουσιαστικά, είτε από απογευματινό, απεριτίφ, είτε με το φαγητό. Και για να έρθει να πάρει και στη μαγειρική του διάσταση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ ωραία στη ζαχαροπλαστική, αντικαθιστώντας το κονιάκι. Σωστό. Δίνει πάρα πολύ ωραία γεύση, γιατί έχει ένα ιδιαίτερο άρωμα. Να μην ξεχάσουμε, πριν περάσουμε σε ένα κομμάτι μουσικό, να αναφέρουμε και λίγο κάποια επιφανείς προσωπικότητες της Νάρσο. Ναι, okay. Προφανώς στην επικαιρότητα είναι πιο γνωστός ο Μανώλης ο Γλέζος, που είναι και ευρωβουλευτής και διάσημος και για την αντιστασιακή του δράση και για την προσφορά του ευρύτερα στην Ελλάδα. Ο διάσημος δικηγόρος που πέθανε στη δικτατορία, ο Νικηφόρος Μαντιλαράς, που είναι από την Κόρονο. Διάφοροι ηθοποιοί, ποδοσφαιριστές, έχουμε πολύ κόσμο και αρκετούς τώρα βουλευτές, πολιτικούς και πιο γνωστό τον πολιτικό, τον Πρωθυπουργό Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη, ο οποίος ήταν Πρωθυπουργός στην Ελλάδα στις αρχές του αιώνα και με πολύ σημαντικό έργο γενικά στην οικονομία της χώρας. Αυτά βασικά.
προσθέσει κάτι. Είμαστε παιδιά έτοιμοι για το πρώτο κομμάτι που θα μας πείτε και θα είναι. Τι να θέλετε να παίξουμε τώρα. Να πούμε για το προηγούμενο, ήταν το Χουζάμ. Ήταν το Χουζάμ, ναι, ένα οργανικό σκοπός. Το Χουζάμ είναι και δρόμος, δηλαδή. Μουσικός. Είναι τραγούδι και το λες με το όνομά του έτσι. Αλλά Χουζάμ κανονικά είναι like μα. Μας βάλετε στο δρόμο το σωστό, το νησιώτικο. Και περιμένουμε να ακούσουμε ποιο θα φάνει το επόμενο κομμάτι. Τι θέλετε, να παίξουμε μια βλάχα, να παίξουμε... ή θέλετε και τις δύο βλάχες, τι θέλετε. Να παίξουμε τα παλιά μου βάσανα που είναι τα παλιά μου πιο παναξιακή. Και μια σκηνή απόκρια και εσείς ήταν μια απόκρια αντικάθιμα. Να πούμε για το κατεξοχή χορό της Νάξου. Και μετά θα αναπτύξουμε λίγο τους χορούς, τις ετοιμασίες. Εννοείται, όλα καλά. Όλοι και εδώ λίγο μόνο. Και στα παιδιά, γιατί μας πείτε και αφιλόξενους. Όχι, προς Θεού. Απλά δεν παίζουμε έτσι. Thank you.
Είχε, πάμε σε δύο φάσεις. Στη μία φάση είναι η περίοδος που ο Μπαρμπαρόσα έκανε επιδρομές στις Κυκλάδες. Η Νάξος είχε ένα πολύ καλό χειρωμένο κέντρο στην χώρα. Προφανώς η ΕΝΕΤΗ κλείνοντας το κάστρο και λίγο μερικοί από τους ανθρώπους εκεί της περιοχής κοντά στο κάστρο. Η υπόλοιπη η Νάξος, η παιδινή κυρίως, ήταν στο έλεος των πειρατών. Στην Ορεινή Νάξο δεν είχαμε ουσιαστικά προβλήματα γιατί τα χωριά ήταν χτισμένα στα βουνά όπως είναι και τώρα και ήταν χτισμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην φαίνονται από τη θάλασσα. Οπότε οι πειρατές δεν είχαν άμεση οπτική επαφή με το μέρος που πρέπει να κάνουν την επιδρομή τους, το ρεσάλτο και το κουρσάρισμα και έτσι δεν είχαν ιδιαίτερα προβλήματα με τους πειρατές. Γι' αυτό είναι σημαντικό να πούμε ότι οι Νάξος δεν κατοικούνταν στα παραθαλάσσια μέρη. Μέχρι τις αρχές του αιώνα μας, ουσιαστικά, του περασμένου αιώνα. Να πούμε ένα πολύ ωραίο θρύλο που τουλάχιστον ξέρω από τα μέρη της Ορεινής Νάξου, από τα μέρη της Κονιακής. Για ένα από αυτά που λέμε εμείς είναι πατά, δηλαδή είναι τα μέρη που τις εξοχές του χωριού του κεντρικού που ήταν η Κονιακή, στα οποία υπήρχαν μόνο έκαναν μόνο τις αγροτικές τους εργασίες, δηλαδή υπήρχαν μόνο χωράφια εκεί πέρα. Η περιοχή αυτή λέγεται Μυρίσεις και έχει να κάνει το πώς ονομάστηκε η περιοχή αυτή, έχει να κάνει με την περίοδο των πειρατών. Λέγεται ότι ήταν οι άνθρωποι στα παραθαλάσσια, στα παραλιακά, έκαναν τις εργασίες τους κανονικά. Πάνω στο βουνό, όπως είναι αυτή η περιοχή, υπήρχε κάποιος είτε βοσκός, είτε ήταν η θέση του εκεί για να παρατηρεί και να βλέπει πότε έρχονται οι πειρατές. Συνήθως με την τζαμπούνα του ειδοποιούσε τους ανθρώπους που ήταν κάτω στα παραθαλάσσια ότι έρχονται οι πειρατές για να πηγαίνουν στην ενοχώρα. Σε κάποια στιγμή οι πειρατές τον κατάλαβαν ότι εκείνος έδινε το σήμα για να φεύγουν από τα παραλιακά. Και τον έπιασαν τον άνθρωπο. Τον σκότωσαν και στο σημείο που τον σκότωσαν, επειδή ο συγκεκριμένος άνθρωπος έκανε καλό, βοηθούσε τους χωριανούς του, ήταν σαν να άγιασε κατά κάποιο τρόπο. Και στο σημείο αυτό άρχισε να ευωδιάζει πολύ όμορφα και να είναι πολύ έφορο το μέρος αυτό. Και το μέρος εκείνο το όνομα σαν του μυρισμένου το στενό ή του μυρίσει. Και έτσι έχει ονομαστεί η περιοχή αυτή στην Κομιακή. Μάλιστα. Πάντως γενικά, παρά την ενετική έτσι, θαλασσοκρατορία της περίοδου από το 1207 μέχρι το 1500 περίπου που έπεσε η Κωνσταντινούπολη και είχε αρχίσει ο Μπαρμπαρόσα να επικρατεί γενικά στη Μεσόγειο, υπήρχε μια ενετική προστασία στις Κυκλάδες. Μετά, οι ενετοί όταν είχαν παρουσία πειρατών κλείνοντας το κάστρο και αφήναν τον τόπο έρημο. Ήταν η μορφή του φέουδου εκείνη την περίοδο στην Άξο, το οποίο ίσχυε περίπου μέχρι τα πλαίσια της Τραγέας που έχουμε ημιωρινά μέρη και περιοχές. Από εκεί και πάνω δεν είχαμε θέματα με τους πειρατές ουσιαστικά, γιατί ξαναλέμε ήταν πολύ ορεινά και δεν μπορούσαν να επέμβουν. Πάντως οι πειρατικές επιδρομές τουλάχιστον για 150-200 χρόνια ήταν πολύ συχνό φαινόμενο, γενικά στις Κυκλάδες. Τα μικρά νησιά έχουν υποφέρει πάνω, δηλαδή η Νιώ, η Σίκινος, η Φολέγαδρος, αυτά τα μικρά νησιά έχουν ρημωθεί τουλάχιστον 2-3 φορές και ήρθε καινούριος πληθυσμός, τους οποίους πηγαίνανε ξανά οι ενετοί για τις καλλιέργειες και για να βιώσει ο τόπος. Επίσης, διαβάζω εδώ ότι είναι ένα νησί που έχει αρκετά μεταλλεύματα. Ναι. Μάρμαρο έχουμε και έχουμε και μέταλλο τη Σμύριδα που είναι το σκληρότερο ρηχτό του κόσμου με το διαμάντι. Και ήταν και ένας άξονας παραγωγής του νησιού και βιομηχανία της ανάπτυξης των ορεινών χωριών, κυρίως στο βουνό Αμόμαξη, γύρω από το οποίο
στο οποίο γινόταν η εξόριξη και τα χωριά που ήταν γύρω από αυτό, δηλαδή η Κόρνος, η Μέση, η Κεραμωτή, το Σκαδό και η Απείρμανθος από την άλλη μεριά, ήταν οι άνθρωποι που ασχολιόταν με την εξόριξη. Και ήταν και μάλιστα τις αρχές του 20ου αιώνα, είχε δοθεί για το δάνειο που πήρε η Ελλάδα για να κάνει τους πολέμους στους Βαλκανικούς και στο Μικρασιατικό μέτωπο, είχαν ορίσει ως εγγύηση, ρήτρα και τα λοιπά, τα ορυχεία της Νάξου. Ήταν πλαίσιο βιομηχανικής ανάπτυξης. Απλά μετά το 1980 περίπου, που αναπτύχθηκε η τεχνητή σμύριδα, ήταν πολύ πιο φθηνό να αγοράζουν τεχνητή σμύριδα και παρά να παράγουν, γιατί έγινε πολύ ακριβή η εξόριξη, λόγω του ότι είναι ορυχεία και έχουν βαρέα ένσημα για τους ανθρώπους. Βέβαια, αυτό είχε πρόβλημα γιατί ερήμωσε η περιοχή, γιατί πολλοί κόσμοι δούλευαν στα ορυχεία και τώρα πια είναι ελάχιστοι που μπορούν να το κάνουν. Να έρθουμε λίγο και στη σύγχρονη ιστορία για να κλείσουμε το κομμάτι της ιστορίας και να πάμε λίγο στην παράβαση. Φτάνοντας δηλαδή λίγο πριν την Ελληνική Επανάσταση, στα 1820, ο Αλέξανδρος Υψηλάτης έχει στείλει ανθρώπους στις Κυκλάδες με επαναστατικές προκηρύξεις. Το Δεκέμβριο του 1820 ορκίστηκαν οι πρώτοι θηλυκοί στην Νάτσο, οι οποίοι κήρυξαν την επανάσταση έτσι Μαΐου του 1821. Δεκάδες νατσιώτες αγωνιστές που βρίσκονται καταγεγραμμένοι στο αρχείο αγώνους της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Οι ηγετικές μορφές αναδείχθηναν όπως ο Μητροπολίτης Παρανατσίας Ιερόφιος και ο Μιχαήλ Μαρκοπολίτης. Το 19ο αιώνα η Νάτσος είναι μια κομμόπολη όπου η χώρα έχει 2.500 περίπου κατοίκους και δεκάδες χωριά που ζούσαν κυρίως από τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Η κοινωνία χωριζόταν σε τρεις τάξεις, τους αφεντάδες τσιφλικούχους που ζούσαν στα ναρκωτικά και τους απλούς χωρικούς. Κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, τόποι συναντήσεων της τοπικής κοινωνίας ήταν τα τέσσερα καφενεία του λιμανιού της χώρας. Η πρωτεύουσα του νησιού ήταν Πολύβοη, στο λιμάνι της Νάτσου, εμπορικά πλοία φόρτωναν σε φόρτωνα εμπορεύματα, ενώ στην οικία του Κάστρου διατηρούσε το αρχοντικό της χαρακτήρα ακόμα και στη δεκαετία του 60. Σημειώνεται ότι η Νάτσος απελευρώθηκε από τη γερμανική κατοχή τον Οκτώβριο του 1944. Σημαντική συνεισφορά στην οικονομία της Νάτσου στα σύγχρονα χρόνια είναι η εκμετάλλευση, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, της Μύριδας, ένα από τα σημαντικότερα μεταλλευτικά προϊόντα. Σταματώ εδώ και λέω ότι αυτός ο τόπος είναι ευλογημένος, απλά δεν μας αφήνουν να εκμεταλλευτούμε την ίδια μας τη χώρα. Ένα μήνυμα, πρέπει να βγάλουμε και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Έχουμε τόσα τα μεταλλεύματα, το μάρμαρο, πέρα από το ότι υπάρχει αέριο και πετρέλαιο, χρυσός, ασίμι, υπάρχει πλουτόνιο και άλλα μέταλλα ορυκτά, αρκεί να ξαναθυμηθούμε όλοι τη λέξη μαζί. Όταν το έχει αποδείξει η ιστορία αυτού του τόπου διαχρονικά, είτε σε τοπικό επίπεδο είτε συνολικά σαν χώρα, ότι διαπρέπουμε. Γι' αυτό μας φοβούνται, γιατί αν ενωθούμε δεν μας χωρίζει τίποτα. Αυτό είναι, δυστυχώς. Ναι, ενώνομαστε μόνο να βρισκόμαστε κίνδυνο, βέβαια. Αυτό είναι, και επίσης πάντα βρίσκονται καλοθελητές να χωρίσουν μεταξύ μας. Γι' αυτό δεν μπορούμε να ρίχνουμε τις ευθύνες μόνο στους άλλους. Μα από εμάς ξεκινάει, γιατί έτσι, μπράβο, είτε μας πείσαν είτε εδώ και διαχρονικά 40-60 χρόνια πίσω έχουμε μια τέτοια σκέψη, μια τέτοια νοοτροπία. Γενναίες μέχρι και σήμερα, μέχρι και οι νεότεροι από εμάς, στο σκεπτικό ότι πρέπει να κινηθούμε με αυτόν τον τρόπο και ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εύχομαι λίγο να ανοίξουμε τα φτερά μας, να δούμε πιο στον ελληνικό ουρανό, στον ορίζοντα, να δώσουμε και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Να πω επίσης ότι από εδώ έχει περάσει μία από τις μεγαλύτερες οικογένειες της ποντιακής ιστορίας, η οικογένεια των Γαδράβων, όπου ένας αγαπητός φίλος, ο Νίκος Γαβράς, έχει γεννηθεί στην Νάτσο και του στέλνουν τα χαιρετίσματά μου. Σαν γκρι, φαντάζομαι. Και στην προηγούμενη εκπομπή ήταν ο σύλλογος για την προστασία του αγέννητου παιδιού, η Αγκαλιά, που μας είπε το εξής
Και θέλω να το αναφέρω μια και μιλάμε για το νησί και να πω από αυτήν την εκπομπή ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί το εκφράσαν και οι κύριοι που ήταν από το Σύλλογο, αλλά και από πλευράς μου, ότι κάθε Παρασκευή παραγωγή στέλνουν γάλα, φρέσκο γάλα, στο Σύλλογο Η Αγκαλιά για τα παιδιά, καθώς και τελευταίο διάστημα στέλνουν και φρέσκο ψωμί από το νησί. Για να δείτε ότι υπάρχει η έννοια του εθελοντισμού, η έννοια του μαζί, και αυτό είναι μια, ας μην πω νότα αισιοδοξίας, να πω ότι υπάρχει ακόμη ανθρωπιά, υπάρχει κόσμος που νοιάζεται για τον συνάνθρωπο, και ευχόμαστε πάνω σε αυτό και περιμένω να ακούσετε και ένα τραγούδι. Πάσχαλε. Πάμε να παίξουμε και τον αγαπημένο σκοπά Τζιδιές, να τον απολαύσουμε γι' αυτόν. Πέτρο Κουφόπουλε, να δεις τι θάνεις. Τις ευχές στο Φανάση τον Τζιρίκο.
ξεχάσω να επαναλάβω και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς της σημερινής μας εκπομπής, το ξενοδοχείο Νάτσος Μάρε, όπου βρίσκεται στην Αγία Άννα της Νάτσου. Το τηλέφωνο είναι 22 850 42 299 και στο κινητό 694 28 85 650. Μας προσφέρει 2 γενεθερές αρχές Ιουνίου για 2 ζευγάρια. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Σιώτο τον Κωνσταντίνο από την απείραφο της Νάτσου με τα ωραία του ντόνατς από την εταιρεία Νάνου που βρίσκεται στην Άνω Νέα Σμύρνη. Τον Κρεοπολίο Κουφόπουλος Πέτρος με τα ωραία τους μεζέντες που μας προσέφερε, αλλά και τα ωραία προϊόντα που διαθέτει το κατάστημά του, κρέατα, τυριά, λαδικά από την Νάτσο και όλη την Ελλάδα. Τους ευχαριστούμε όλους. Πολλούς χαιρετισμούς και τα φιλιά μας στον Θανάση τον Τζερίκο που δεν μπορούσε να έρθει, αλλά εμείς τον περιμέναμε. Η πόρτα είναι ακόμη ανοιχτή, οπότε θέλει να έρθει. Ανέβουμε να ανοίξουμε το μαγαζί. Περιμένει. Και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε να ξαναεπαναλάβω τους χορηγούς, το ξενοδοχείο Νάτσος Μάρε, όπου προσφέρει διαμονή αρχές Ιουνίου για 2 ζευγάρια και τους ευχαριστούμε. Για διήμερη διανυκτέρευση βρίσκεται στην Αγία Άννα της Νάτσου. Ο Σιώτος Κωνσταντίνος από την απείραμφο της Νάτσου με τα ωραία ντόνας από την εταιρεία Νάνου. Το Κρεοπολείο Κουφόπουλος Πέτρος με τους ωραίους μεζέρους του και τον ευχαριστούμε. Παιδιά δεν τρώτε όμως, γι' αυτό ανησυχώ. με τα ωραία του προϊόντα, κρέατα, τυριά, λαντικά από την Νάτσο και από όλη την Ελλάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους ακροατές από τη Δράμα, την Καβάλα, τον Εύρο, την Αλεξανδρούπολη, τη Λάρισα, την Αθήνα και τη Νέα Σμύρνη μας. Να συνεχίσουμε λίγο και να πούμε δύο πραγματάκια. Νομίζω κάτι ξεχάσαμε με τις αποκριές. Κάποιο έθιμο, εγώ διαβάζω λίγο. Έχουμε, έχουμε πολλά ξεχάσει. Μπορούμε να λέμε όλη την ώρα για τις αποκριές. Δεν έχουμε πει τίποτα ακόμα. Δεν έχουμε αρχίσει. Τα φαγητά είπαμε μόνο. Είπαμε λίγο τα φαγητά. Ναι, ναι. Δεν έχουμε πει ουσιαστικά τίποτα για τις αποκριές. Πριν πάμε στις αποκριές, να πούμε το σκοπό που ακούσαμε λέγεται Τζιδιές. Είναι βασισμένο στο μικρασιατική μελωδία Ζιζιέ. Του συναντάμε σε όλο το Αιγαίο, στα παράλια και στην Κύπρο ακόμα. Αυτή είναι η αξιώτικη, ας πούμε, εκτέλεση. Έχω μια πορεία και θέλω να ρωτήσω. Ναι. Έχει επιρροές το νησί από... Γιατί έτσι όπως τα ακούω για πρώτη φορά, ακούω Μικρασία, ακούω Κρήτη. Έχει δηλαδή τα ακούσματα και κοιτάζω για σένα. Δηλαδή δεν είναι κάτι έτσι κινδικό σου, δικό σου έχει ήχο, χορό. Είναι... Χορό έχει. Λοιπόν, τι γίνεται, η μουσική εξελίσσεται. Και, είναι, και στην Άξο ιδίως είναι πάρα πολύ ζωντανή. Παράγεται συνεχώς μουσική, στίχος, τραγούδια, τα πάντα. Αλλά προφανώς η επίδραση της μικρασιατικής μουσικής είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλοί Νάξιώτες δουλεύανε στην Κωνσταντινούπολη, στο Μελί και στα Βουρλά και στη Σμύρνη. Οπότε, και καθώς και στον πόλεμο πήγαν πάρα πολύ φαντάροι στο μέτωπο και μελωδίες σαν αυτές ήρθαν κυρίως στην περίοδο εκείνη από καλούς γιολάτορες της Νάξου οι οποίοι επέστρεψαν από το μέτωπο. Αξίζει να κάνουμε ειδική μνήμα στον Θεοφάνη τον Παντελιά που ήταν εκείνος που έφερε το βιολί στην Νάξου, ο οποίος γεννήθηκε στην Νάξου, έφυγε, πήγε στη Μικρά Ασία, πολέμησε εκεί, πιάστηκε εχμάλωτος, δούλεψε σε έναν που ήταν μαραγκός και έφτιαχνε όργανα, μουσικά όργανα, εκεί έμαθε να παίζει βιολί. Επιστρέφοντας στο νησί, έφερε μαζί του το βιολί και έφερε και τους σκοπούς, πολλούς από αυτούς που ακούμε τώρα να μας παίζουν τα παιδιά, που είναι από τη Μικρασία, είναι μικρασιατική σκοπή. Μπορούμε να πούμε λίγο τους σκοπούς, δηλαδή έχουμε κυρίως χορευτικά. Λοιπόν, τι γίνεται. Έχουμε... Μπορούμε λίγο να το χωροθετήσω ακριβώς. Αυτή τη στιγμή στην Άξο, είπαμε, όπως είπε και ο Παντελής πριν, είναι τα μουσικά μέτρα τα δύσημα και τα τετράσημα, 2 τέταρτα ή 4 τέταρτα και ο Καλαματιανός 7-8. Δεν έχουμε καρσιλαμάδες στη σύγχρονη εποχή. Η αλήθεια είναι ότι η σύγχρονη εποχή και η μουσική σκηνή της Άξου βασίζεται πάρα πολύ στη δισκογραφία, η οποία αναπτύχθηκε στην Άξο από το 1955 και μετά. Και η γραμμή πια δεν είναι
από την Άξο προς την Αθήνα, είναι και από την Αθήνα προς την Άξο. Είναι αμφίδρομες οι κατευθύνσεις. Η Μικρά Ασία επηρέασε πάρα πολύ με την Άξο μέχρι το 1930. Οι άνθρωποι ακόμα και τότε παρήγαγαν μουσικές, φέρνανε μουσικούς ήχους από τη Μικρά Ασία και τους προσαρμόζανε πάντα στο ύφος του νησιού. Γιατί μπορεί να ακούσετε την ίδια μελωδία, όλες οι κλάδες έχουν Μικρά Ασία. Ναι, ναι. Προφανώς η Μικρά Ασία ήταν πολύ προοδευμένη μουσικά ως κέντρο. Ουσιαστικά τον πολιτισμό της Μεσογείου και η κοιτίδα τους ήταν πάρα πολλές οι μουσικές. Το σταυροδρόμιο των πολιτισμών ήταν η Σμύρνη. Οπότε, ως πιο προοδευμένη περιοχή, προφανώς έδωσε τα φώτα της σε υποδεέστερες συσσαγωγικά μουσικά περιοχές. Μέχρι τότε στην Άξο είχαμε τσαμπούνα, ντουμπάκι, γενικά τα πιο απλά όργανα που είχε ο κόσμος που μπορούσε να φτιάξει μόνος του. Αργότερα έρθει και το κλαρίνο, το βιολί βέβαια. Και όλα αυτά παντρευτήκανε και πήραν ένα χρώμα ναξιώτικο. Αν ακούσετε την ίδια μουσική στη Σύφνο, στη Χίο, είναι εντελώς διαφορετική. Ο ίδιος σκοπός, ο πολίτικος, ας πούμε, που είναι σκοπός. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Ναι. Εντάξει, διαφορετικός στην Αμοργό, διαφορετικός στη Σύφνο, διαφορετικός. Μιλάμε για νησιά που είναι σε απόσταση εξωγονέα Σμύρνη και Φυσιά. Εδώ υπάρχει ακόμα και στην Άξο, είναι και, από, και διαφορά χρήση οργάνων από χωριό σε χωριό. Έτσι. Όχι να πάμε και έτσι, σε διπλανό νησιά. Α πούμε, το συγκεκριμένο κομμάτι δεν θα μπορούσε να παιχτεί ποτέ με τσαμπούνα. Είναι αυτό που είπε ακριβώς, με πρόλαβε, ότι η τσαμπούνα δεν είναι τίποτα άλλο από ένα σκι από μια γίδα, ένα κατσίκι, ένα νοερίφι, ας πούμε, ένα ξύλο μπροστά, δύο αυλή. Την οποία συναντάμε σε πολλά σημεία της Ελλάδος. Παντού. Ναι. Φυσικά παντού. Υπάρχει από την Καβάλα που ασχολείται. Και οι πόντι έχουν τον Αγίον, πώς το λένε. Αγίον. Τα Σκοπαδούρα το λένε στην Κρήτη. Αυτό το κομμάτι δεν θα μπορούσε να παιχτεί. Αυτός ο δρόμος δηλαδή, ο Ατζηδιές, το συγκεκριμένο σκοπό δεν θα μπορούσε να παιχτεί. Στη τσαμπούνα. Γιατί η τσαμπούνα είναι πολύ περιορισμένη. Οι φωνητικές της δυνατότητες. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που έχει. Ενώ αυτό το όργανο αυτό έχει, όπως και το κλαρίνο, ας πούμε, που λέει και ο Αποστόλης, έχει άλλη έκταση. Και εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο, ότι είναι αυτό που λέμε στο DNA. Όλοι οι σκοποί δεν είναι. Δηλαδή και το Καλαματιανό, ακόμα ας πούμε στην Άξο, εγώ από αναξιώτες που βλέπω και το χορεύουν, κάπως με ξενίζει. Γιατί είναι νησιώτες. Όταν τα ακούω Καλαματιανό στην Άξο, κάνω λίγο. Μπράβο, είναι τραβιέμαι. Λίγο. Ναι, τι γίνεται. Η λέξη Καλαματιανό έχει επικρατήσει στην Ελλάδα ως χορός περισσότερο γιατί είναι συνυφασμένο με το Μαντήλι Καλαματιανό. Το πρώτο τραγούδι που υπόθηκε και το οποίο παίζανε στην Άξο. Το οποίο το λένε και Μεγάλο Καλαματιανό στην Άξο. Λέγανε στην αρχή του γλεντιού, παίξαμε το Μεγάλο Καλαματιανό. Εννοούσαν το Μαντήλι Καλαματιανό. Οπότε όλα τα 7 σήμα, τα 7-8 δηλαδή. Τα λέμε Καλαματιανά. Γενικά αυτό ισχύει από τη Θεσσαλία και κάτω. Αν πας από τη Θεσσαλία και πάνω και πεις Καλαματιανό, δεν το έχουν ως έννοια. Το λένε Συρτό, που λέμε Συρτό Μακεδονίας. Είναι το μήλο μου κόκκινο. Το Μάλιστα. οποίο αν πεις στην Άξο, παίξε μου ένα Καλαματιανό και σου παίξει το μήλο μου κόκκινο, θα το χορέψεις. Στη Μακεδονία δεν το αντιλαμβάνονται μουσικοχορευτικά. Άρα θα μπορούσαμε να το πούμε Συρτό Εφτάσιμο. Αυτό είναι το ίδιο Καλαματιανό. Όσο και να ακούγεται παράξενο. Καλαματιανό, Νάξου. Είναι αστείο βέβαια, εντάξει. Και για να κλείσουμε. Είναι Καλαματιανό. Και Καλαματιανό στα πέρα. Και για να κλείσουμε και την ενότητα, ποιους χορούς συνοδεύει η μουσική, ποιοι χοροί συνοδεύουν. Ωραία, για να πάμε στα χορευτικά τώρα. Οι χοροί που χορεύονται σε όλο το χρόνο, σε όλη τη διάρκεια του έτους είναι προφανώς ο Συρτός, ο Μπάλος και ο Καλαματιανός. Από εκεί και πέρα, τις απόκριες έχουμε διάφορα χορευτικά έθιμα και διάφορους χορούς αναχωριό. Όπως είπαμε, δεν έχουν όλοι τους ίδιους χορούς. Η Βλάχα χορεύεται με 7 παραλλαγές στην Άξο. Οι 5 είναι ζωντανές, οι 2 δεν χορεύονται πια. Παλιά χορεύανε αυτό το χορό που λέμε τα Κουκιά. Είναι ένας χορός που συμβολίζει τις γεωργικές εργασίες στη διάρκεια του χρόνου. Τη σπορά, το λίχνισμα, όλα αυτά τις γεωργικές εργασίες. Σατυρικός χορός, μιμητικός χορός ουσιαστικά. Διονυσιακός. Ναι, όλα αυτά έχουν αυτά τα έθιμα με τη γη. Χορεύουμε στην Κομιακή τα το κοτσάκια. Αντίστοιχο είναι πως θα τρίουν το πιπέρι. Ναι, ναι, και το πιπέρι το χορεύουμε, που είναι πανελλήνιος χορός. Τα κοτσάκια και το βιτζιλιαδίστικο στην Κομιακή. Το Μαμουτζέλο, η Βιολή Βιολάκη στην Κόρνο. Παλιότερα έχουμε καταγραφεί ότι χορεύανε και κάποιους άλλους, τον Αράπη, τον Ρούσικο, τον Ικιντρέ. Όχι, υπάρχουν δύο παραλλαγές σε αυτή και η μορφή της Αμοργού. Την Τύρλα στα κάτω χωριά, δεν νομίζω να ξεχνάω κάτι άλλο. Αυτή είναι η αποκριάτικη χωρή, οι οποίοι συνοδεύουν διάφορα έθιμα. Το
το έθιμο των Γκουδουνάτων στην Απείρανθο, των Κορδελάδων ή Φουστανελάδων στα παιδινά χωριά, με διάφορες παραλλαγές και εκεί, και τις τοπικές αποκρίες της Κομιακής και της Κορώνου που έχουν ένα πάντρεμα από διάφορα έθιμα, χρησιμοποιούν δηλαδή στοιχεία και τα δύο προηγούμενα έθιμα. Ετοιμάζεται το νησί για την Κυριακή? Όχι, δεν είναι έτοιμο. Δεν είναι έτοιμο. Από χτες χορεύουν κάθε μέρα. Μάλιστα. Μέχρι την επόμενη Δευτέρα. Έχουν ξεκινήσει από τα χειροσφάγια. Σε όσα χωριά έγιναν, έχουν ξεκινήσει από τα χειροσφάγια και σιγά σιγά προετοιμάζονται. Μέχρι την άλλη Δευτέρα θα είναι. Εμείς κάνουμε λίγο τσικλοπαρασκευή. Δεν πειράζει. Τσικλοπαθαρά. Είπαμε, ξεκινήσαμε. Είμαστε εντό του περίοδου. Δεν τσικλήσαμε πάντως. Δεν τσικλήσαμε, όχι, όχι, δουλεύαμε. Γι' αυτό αλλάξαμε ειδικά για εσάς το πρόγραμμα και το κάνουμε σήμερα. Μεγάλη μας τιμή, σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν γίνονταν χτες. Το καταλαβαίνω. Να πούμε και αυτό, γιατί λάθος δηλαδή, γιατί το κοινό χτες που μας άκουγε ήταν επιλικώς απαράδεκτο. Πλην μιας παρέας, η οποία αποτελείταν από τον Αποστόλη. Δεν γνωρίζαν οι άνθρωποι. Είναι αυτό που λέμε, ότι εντάξει, έχει πειραστεί πολύ. Την επόμενη φορά που μας πείτε που παίζετε, να έρθουμε. Γιατί ερχόμαστε, όταν λέμε ερχόμαστε, ερχόμαστε λαός. Αν είναι κάποιος από το χορευτικό που πρέπει να το προσθέσει, γιατί έχει αλλάξει και όνομα και το ξέχασε, και του κάνω τώρα μια παρατήρηση, γιατί είναι πλέον Χοφ. Νάξου, το έχουμε πει αυτό. Νάξου, όχι. Κορώνα, Νάξου. Απλά αυτό δεν είναι η έδρα μας. Δεν έχουμε πει για το χορευτικό. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί. Συγγνώμη, δεν τρέχω. Δεν πειράζει, ναι. Θα τα αναφέρουμε όλα. Θέλω επίσης να ρωτήσω. Είδες, είναι ποταμός. Χήμαρος. Μετά τις αποκριές είπαμε το έφημο, είπαμε τους χορούς. Φορεσιές. Ωραία, φορεσιές. Μιλάμε για την καθημερινότητα. Να μιλήσουμε δύο περιόδους. Να μιλήσουμε για την καθημερινότητα. Η Κατερίνα για την καθημερινή και να σου πω για τις αποκριάτικες μετά. Λοιπόν. Και μετά να πούμε και για την φορεσιά ως στο χορό, αν ενδιαφέρει. Ναι, όχι. Προφανώς φοράμε την καθημερινή που φοράγαν τότε στο χώρο. Δεν βάζουμε κάποια. Ή αν είχαν καθημερινή και κάποια πιο επίσημη όταν ήταν. Ναι, αυτά θα τα πούμε. Λοιπόν, μιλάμε ότι. Να πιάσουμε πρώτα την ανδρική την ενδυμασία. Όσο νησέι Νάξο, προφανώς και έχει βρακάδες. Η ανδρική φορεσιά είναι βρακαδίστικη που λέμε εμείς. Αποτελείται από τη βράκα, το πουκάμισο. Συνήθως ήταν με σηκωμένο γιακά και τα μανίκια ήταν με μανσέτα χαμηλή και ήταν και φουσκωτά τα μανίκια. Εκεί διαφέρει η καμηλή φορεσιά, η σχολιανή όπως λέμε εμείς, από την καθημερινή. Συνήθως το καθημερινό το πουκάμισο ήταν καρό, ήταν σκούρο χρώμα για να αντέχει κιόλας στην τριβή του, στα χωράφια, στα ζώα, σε οτιδήποτε εργασία έκανε ο άντρας. Και το καλό του το πουκάμισο, το σκολιανό πουκάμισο, ήταν λευκό. Από πάνω υπήρχε το γυλαίκο. Υπάρχουν δύο παραλλαγές του γυλαίκου πάνω στην Άξο, στην παιδινή και στην ορεινή Άξο. Στην παιδινή Άξο συνήθως είναι τσόχινο, με κόκκινη τσόχα πίσω και κέντημα και μπροστά ανοιχτό, όπως είναι και στις περισσότερες περιοχές των Κυκλάδων. Στην ορεινή Άξο είναι μονόχρωμο, ίδιο χρώμα με τη βράκα, που είναι είτε μπλε είτε μαύρη. Το ύφασμα είναι δίμητο που φτιάχνεται. Και συνήθως είναι σταυρωτό και μέσα από τη βράκα. Το λέμε εμπειρικό. Αυτό. Απ' έξω υπάρχει το ζωνάρι, το οποίο συνήθως ήταν φατό, φτιαγμένο στον αργαλιό από τις γυναίκες. Οι κάλτσες επίσης ήταν μάλινες και πλεγμένες στο χέρι από τις γυναίκες. Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχαν και σχέδια πάνω στην κάλτσα. Και η κάλτσα πιανόταν από πάνω με την καλτσοδέτα, η οποία και εκείνη ήταν φτιαγμένη στο χέρι από τις γυναίκες, είτε με βελονάκι είτε υφαντή. Τα παπούτσια ήταν τα ξόραφα που έφτιαχναν οι τσαγκάριδες της περιόδου της εποχής εκείνης. Αυτή ήταν η ιατρική φορεσιά. Και βέβαια υπήρχε στο κεφάλι είτε θέση, συνήθως το κόκκινο ήταν το καλό του στο θέση, είτε κούκος, δηλαδή καπέλο μαύρο, σηκωτό, το οποίο φορούσαν οι βρακάδες. Αυτό είναι η ιατρική φορεσιά. Και στην Γαλλία συνήθως είχαν και φούντα, ας πούμε, στο θέση. Ναι, στο θέση. Πριν συνεχίσεις, σήμερα, και απευθύνομαι και στους δυο σας, επειδή ασχολούσαι και με ο σύλλογος και με τα χορευτικά, μπορεί κάποιος να βρει, υπάρχουν ακόμη για να φτιάξει φορεσιά?
Ναι, υπάρχουν αρκετοί που κάνουν φρεσκές και στην Άξο, σε διάφορα χωριά και παπούτσια φτιάχνουν. Γιατί σιγά σιγά σε άλλες περιοχές αρχίζουν και λιγοστεύουν οι μάστορες, ας το πω έτσι. Επειδή κυρίως οι βραγκάδες υπήρχαν μέχρι σχεδόν τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές της δεκαετίας του 80. Στον κόρνο ο τελευταίος ναστείος πέθανε το 95-96. Ναι, εντάξει, ναι. Ο τελευταίος βραγκάς της Νάξου πιθανότατα ήταν. Εκεί που ήταν μέχρι το 77, δηλαδή, τουλάχιστον από όσο ξέρω από τους δικούς μου. Πάντως έβρισκες δηλαδή μέχρι σχετικά πρόσφατα βραγκάδες. Την έννοια της διαχρονικότητας, δηλαδή ότι ναι, πάει... Ναι, είναι σταθερό. Ναι, ήταν, ναι. Είναι το ότι μπορείς να βρεις ρούχα και αυτό. Από εκείνη την περίοδο, δηλαδή με αυθεντικά ρούχα, δεν μιλάμε για φορεσιές χορευτικών, μιλάμε για ρούχα καθημερινά που χρησιμοποιούσαν. Και βέβαια υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι συνεχίζουν και βασισμένοι πάνω σε εκείνα τα ρούχα, συνεχίζουν και ράβουν ακόμα. Μάλιστα. Να πούμε βέβαια ότι η βράκα ως ένδυμα, όπως και τα παραδοσιακά ενδυμασίες της Ελλάδας, άρχισαν να φεύγουν από το προσκήνιο στα τέλη της δεκαετίας του, μάλλον στα τέλη του προηγούμενου αιώνα, δηλαδή στα τέλη του 1890 εκεί, όταν το ντύσιμο αλαφράγκα που ήταν το αστικό ντύσιμο της Αθήνας, παντελόνι, δηλαδή πουκάμισο και τραγιάσκα, άρχισε να μπαίνει στην καθημερινότητα. Στην Άξο βέβαια, επειδή η βράκα είναι και συνυφασμένη με την κτηνοτροφία, διατηρήθηκε αρκετά. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν το ένδυμα που επικράτησε σε μεγάλο βαθμό στον 20ο αιώνα. Κυρίως στα χωριά τα ορεινά, λέμε, που είχε την κτηνοτροφία. Στον Κόρονο, ας πούμε, έχουμε καταγράψει τουλάχιστον 150 βρακάδες στον 20ο αιώνα. Έχουμε και φωτογραφίες από τους πιο πολλούς. Έχουμε ένα φίλο που κάνει λαογραφική έρευνα στο αρχείο του χωριού. Πάντως να πούμε ότι η βράκα διατηρήθηκε μέχρι πρόσφατα στην Άξο. Στα πιο πολλά κυκλαδονήσια πρέπει να έχει σταματήσει προπολεμικά η βράκα. Να συμπληρώσω για τη φορεσιά την αντρική ότι το χειμώνα υπήρχε ο αμπάς από πάνω. Ήταν ένα είδος κάπας που φόρουσαν από πάνω για να ζεσταίνουν. Στο πλήμα μπέχονο. Ή γαμπάς ή αμπάς. Είναι η πατατούκα το λέμε, είναι μια κάπα ουσιαστικά από τρίχα κατσίκας ουσιαστικά, ήταν που είναι πολύ ή σκληρό δέρμα ουσιαστικά για να περάσει ύφασμα για να περάσει το νερό της βροχής και ήταν προστατευτικό. Γυναικεία φορεσιά. Γυναικεία φορεσιά. Εδώ λίγο έχουμε να κάνουμε με το σε ποια περιοχή βρισκόμαστε. Δηλαδή στα ορεινά χωριά και ημιορεινά που ήταν λίγο πιο φτωχά, η γυναικεία φορεσιά δεν είναι τόσο πλούσια, τόσο πλουμιστή όσο είναι στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας. Είναι πολύ απλή και ήταν ό,τι μπορούσε να φτιάξει η γυναίκα ουσιαστικά με τα χέρια της για να μπορέσει να τη διακοσμήσει. Δηλαδή μιλάμε ότι εσωτερικά υπήρχε εννοείται το βρακί και ο μπούστος, από πάνω υπήρχε το πουκάμισο, από μέσα το ρασοφούστανο που ήταν φτιαγμένο στον αργαλιό για να τη ζεσταίνει, δηλαδή ήταν ένα μάλινο χοντρό ρούχο, από πάνω έπεφτε η φούστα, πάντα πλούσια και μακριά εννοείται. Και μετά, ουσιαστικά εκείνα που στόλιζαν τη γυναικεία τη φορεσία ήταν το μαντήλι, ήταν η ποδιά που σε πολλά μέρη τη Νάξου κεντριόταν από τις γυναίκες, από τις ίδιες τις γυναίκες. Υπήρχαν άλλα στολίδια πάνω, είτε πλεκτά είτε κεντητά, στο πουκάμισο για να το στολίσουν. Αυτή ουσιαστικά ήταν η γυναικεία φορεσιά. Κατά κύριο λόγο, υπάρχει αστική στην χώρα. Λίγο εκεί επηρεασμένοι και από τους ενεπτούς, υπάρχουν κάποιες φορεσιές νομίζω που διαφοροποιούνται λίγο. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές. Να πούμε ότι και εδώ υπάρχει επίδραση μικρασιατική σε μεγάλο βαθμό. Για ποιο λόγο, γιατί από τα τέλη του 19ου αιώνα δουλεύαν οι Ναξιώτισσες πάρα πολύ ως παραδουλεύτρες στην πόλη, στη Σμύρνη, στα Βουρλά κτλ. Οπότε τι γινόταν, το ένδυμα, οι οποίες ήταν αστικές περιοχές βέβαια, το ένδυμα των προηγούμενων σεζόν της μόδας, ας πούμε, ήταν που δεν το χρειαζόταν πια οι κυρίες, σε αγωγικά τους το δίνανε καμιά φορά ως δώρο. Οπότε το φέρνανε στην Άξο και κάνανε όλη αυτή τη διαδικασία που προανέφερε η Κατερίνα. Οπότε παρατηρούμε ότι η ενδυμασία της Νάξου είναι σαν την αστική της Σμύρνης. Δηλαδή έχει κάτι μεγαλοπρεπές μένα, αλλά με την αξιώτικη πινελιά πάνω. Οπότε ακόμα και σήμερα η αναβίωση των παραδοσιακών φορεσιών που κάνουν συλλόγους, η οποία η γυναικεία φορεσιά προφανώς κράτησε και αυτή μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 50 ίσως. Ναι, ίσως τις γυναίκες. Ναι, πήγε λίγο πιο νωρίς, γιατί δεν ήταν και τόσο αντιπροσωπευτική. Έχει αυτά τα στοιχεία, φωτογραφίες δηλαδή, που έχουμε το 1910 ας πούμε, στην Άξο. Βλέπουμε και διαφορετικά στυλ βέβαια στην προσαρμογή στις ποδιές, στα μαντήλια και αυτά, αλλά
Το ύφασμα έχει μια ενιαία δομή, είναι το στυλ το μικρασιατικό, το οποίο κάθε γυναίκα έβαζε την πινελιά της για να κάνει, να δώσει το χαρακτήρα της και να δείξει και την κοινωνική της τάξη. Υπάρχει και το χρώμα γενικά, μπορούμε. Όχι πολύ το χρώμα, γιατί σε περιοχές που είναι ψηλά, είπαμε, που έχει κρύο, που το, και ειδικά για τις καθημερινές εργασίες δεν μπορούσαν να έχουν... Και επίσης μιλάμε για υφάσματα τα οποία τις περισσότερες φορές τα έφτιαχναν ήδη στον εργαλείο, οπότε λίγο εκεί υπάρχει ένας περιορισμός, δηλαδή το ύφασμα που θα έβαφαν δεν είχε πολύ μεγάλη γκάμα, δηλαδή τα χρώματα τα οποία μπορούσαν να βγουν για να βάψουν ύφασμα τότε δεν ήταν... Δεν είχε την ποικιλία που υπάρχει σήμερα προφανώς, αλλά και δεν ήταν και πολύ εύκολο να βαφτεί το συγκεκριμένο ύφασμα. Θα ευχαριστώ τη γνώση σου και θα ρωτήσω το εξής. Συνέχεια σε αυτό που είπες. Στα νεότερα χρόνια έχουμε κάποιες, ας το πω, χάρη της εμφάνισης και χάρη ότι θέλουμε να δώσουμε μια εικόνα καλύτερη στα χορευτικά κυρίως και έχουμε βάλει περισσότερο χρώμα, παρεμβάσεις, ενώ δεν είναι πραγματική φορεσιά. Έτσι, γιατί το συναντάμε αυτό, ας πούμε, γιατί από εδώ είχαμε τη χαρά να έχουμε συναδελφό χορεδάσκαλο από την Ήπειρο και η οποία διδάσκει και στο Σύλλογο Ιβρίων, που στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας με μεγάλη αγάπη στο Σύλλογο Ιβρίων, που μας έλεγε αυτό το πράγμα, ότι κάποια στιγμή υπήρξαν παρεμβάσεις γιατί κάποιος κάτι είδε, κάτι νόμιζε και έχουμε μια επέμβαση στην φορεσιά η οποία δεν είναι η παλαιότερη αλλά επικράτησε με τα νεότερα χρόνια να είναι αυτή που βλέπουμε σήμερα. Ναι, είναι έτσι? Να μιλήσω λίγο τα γένια μου. Έχουμε κάνει μια τέτοια δουλειά, έχουμε κάνει σε έναν από τους συλλόγους της Αθήνας χωριού της Νάξου, μιλάμε για το Σύλλογο της Κορονίδας. Είναι ο παλαιότερος σύλλογος της Νάξου, δηλαδή πλέον έχει το ίδρυμα το 1911 ο συγκεκριμένος σύλλογος. Ο οποίος βρίσκεται? Ο οποίος βρίσκεται στο Γαλάτσι, είναι η έδρα του. Να ρωτήσω κάτι, όλοι οι σύλλογοι βρίσκονται στο Γαλάτσι? Περισσότεροι, όχι, όλοι, όχι. Είστε ένα τετράγωνο στο Γαλάτσι, δηλαδή. Έχει στραβή. Μπορεί να είναι και τετράγωνο, να είναι. Μεταξύ σας μιλάτε τα χωριά ή. Εντάξει. Ή εμείς είμαστε καλύτεροι. Εντάξει. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά μέσα στο Γαλάτσι. Εδώ σου καθένα μιλάνε στην άξο, δεν μιλάνε. Εντάξει. Έχω ακούσει κάτι τέτοιο γι' αυτό. Εντάξει, προφανώς. Το δικό μας το χωριό είναι καλύτερο. Και αυτό υπάρχει παντού στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι θέμα. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε τους περισσότερους συλλόγους παγκοσμίως για το μέγεθός μας, έτσι. Όχι παγκοσμίως τους περισσότερους συλλόγους. Οι μόνοι που έχουμε συλλόγους. Δεν υπάρχουν συλλογοί. Εθιμοτοπική, ας πούμε. Ενώ κάθε χωριό, κάθε νησιού, πόλης, νομού. Δεν υπάρχει. Εδώ έχω μια ένσταση εγώ. Επιτρέψτε μου, διότι από αυτό το σημείο, κάνοντας νοερά τον κύκλο της Ελλάδος, πέρσι περίπου τελείωσα στο Ιόνιο με τη Ζάκυνθο, θα έλεγα γενικά ότι είτε ας πούμε στον Ιόνιο υπάρχει ο Σύλλογος της Ακινθινίων Αθηνών που γνώρισα και τους λέμε τους συγκεκρισμούς. Ο Εύγερος της Κεφαλονιάς. Αλλά σε κάθε πράγμα, ας πούμε στην Κρήτη, έχει κρητική σύλλογη, δηλαδή θα μιλάμε μέχρι αύριο. Ναι. Η σύλλογη ποντιακή είναι 431 περίπου σωματεία στην Ελλάδα, που είναι από κάθε περιοχή και αντιπροσωπεύουν τις περιοχές του Πόντου κάποιοι και στη νεότερη Ελλάδα. Υπάρχουν οι σύλλογοι από την Αμοργό, αλλά σαν σύνολο, όχι σαν χωριά. Yeah. Επιτρέψτε μου, επειδή λίγο ξέρω από το Σύλλογο Ιβρίων, έχει κάθε χωριό, έχει και το, την αντιπροσωπική του επιτροπή. Δεν έχει σύλλογο ξεχωριστό, αλλά έχει. Υπάρχουν, βέβαια τόσο σε μέγεθος, ναι, θα πω ότι κρατάει τα ενία, τα αυκίδρα. Έχει μεγάλο νησί, άκουσα, και πολύ μεγάλο πληθυσμό. Έχει 20.000 μόνιμους περίπου και στην Αθήνα σίγουρα άλλους τόσους. Εντάξει, οπότε προφανώς οι άνθρωποι που ήταν στην Αθήνα κάνανε συλλόγους για να θυμούνται τα χωριά τους. Τελικά έκανα ένα λάθος.
δεν πέρασα ποτέ νωρίτερα από το γαλάξι να φωνάξω για κανείς να πεινάσω να πειταθεί. Δεν θα σωματούσε κανείς. Είναι όλοι. Μάλιστα. Ολοκληρούμε. Πες μου μόνο αυτό με τις φορεσίες, κατά πόσο υπάρχει παρέμβαση ή όχι. Υπάρχει παρέμβαση και επειδή στο συγκεκριμένο σύλλογο εκεί ήθελα να καταλήξω, κάναμε μία προσπάθεια να φτιάξουμε μία φορεσιά που να είναι αντιπροσωπευτική του χωριού. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται να ψάξει κανείς πολύ. Εμείς βασιστήκαμε πολύ σε φωτογραφίες της εποχής, δηλαδή σε παλιές φωτογραφίες. Είχαμε ένα πρόβλημα στο χρώμα, στους χρωματισμούς η αλήθεια είναι, γιατί οι φωτογραφίες οι παλιές είναι ασπρόμαυρες. Οπότε εκεί βασιστήκαμε στις εμπειρίες των παλαιότερων, των μεγαλύτερων, οι οποίοι ήξεραν τα λόγα. Ήταν αζητούντας φορεσκίες παλιές που υπάρχουν στην δηλαδή, ας πούμε, για τη φούστα, εντάξει, να σου φούστανε ότι είναι τυχελόγους να φτιάξουν στη φορεσκία, γιατί δεν φαίνεται ποτέ. Οπότε το να μπεις να φτιάξεις για μια χορευτική ομάδα ένα ρούχο το οποίο ζεσταίνει δεν έχει κανένα νόημα. Αλλά τουλάχιστον βασιστήκαμε ήταν, σε ρούχα δηλαδή, πραγματικά. Πρακτική, λόγη. Ναι, τότε ήταν πρακτική, τώρα ναι. Βασιστήκαμε σε ρούχα πραγματικά, δηλαδή και έγινε μια φορεσιά η οποία μπορεί να μην είναι τόσο πλουμιστή όσο θα ήθελε ένα χορευτικό να είναι μια φορεσιά, αλλά πιστεύουμε ότι είναι ακριβώς αντιπροσωπευτική της φορεσιάς της γυναικείας της Κομιακής, γιατί μιλάμε για το χωριό της Κομιακής και νομίζω ότι αντιπροσωπεύει και όλη την ορεινή Νάξο. Ακριβώς βασιζόμενη σε αυτό, δηλαδή να αφαιρέσουμε στοιχεία τα οποία... Θα κάνω λίγο χιούμορο, συγγνώμη σε δεκόντο. Η παιδινή νομίζω είναι λίγο δικημένη. Όχι, απλά εμείς είμαστε. Δεν παρέμψου. Απλά είμαστε ορεινοί εμείς, οπότε έχουμε μεγαλύτερη αίσθηση για το χωριό μας επίσης και τα χωριά μας. Επίσης, είναι κοινώς αποδεκτό ότι στη μουσικοχορευτική παράδοση της Νάξου η ορεινή Νάξος έχει προσφέρει τα μέγιστα. Οπότε σε ποιήση, σε μουσική, σε χορό, δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι στα παιδινά δεν έχουν συνεισφέρει κι αυτοί, απλά είναι σε μαζικότητα. Η ορεινή Νάξο έχει πιο πολλές περγαμηνές στα συγκεκριμένα σημεία. Απλά να πούμε για τη φορεσιά τη γυναικεία ότι επειδή υπάρχει μεγάλο κενό από τότε που φοριότανε στο διάστημα που άρχισαν οι σύλλογοι να την αναβιώνουν, παίχτηκε πια στο θέμα της προσωπικής επιλογής του εκάστοτε προέδρου του συλλόγου που αποφάσισε να πει φτιάξουμε μια φορεσιά. Πώς να τη φτιάξουμε. Περίπου έτσι ήταν μια φωτογραφία, λένε τι χρώμα να βάλουμε για να κάνει εντύπωση, κόκκινο, μπλε, κίτρινο, χρυσαφί. Αυτή ήταν καιρός με τα χρώματα βέβαια. Καταλαβαίνεις και έτσι έγινε, ενώ η ουσία είναι ότι συνήθως τα χρώματα στις φορεσιές ήταν σκούρα, γιατί αυτό είναι το καθημερινό πιο βολικό, η έλλειψη χρημάτων, το χρωμάτων στο... και χρημάτων και χρωμάτων βέβαια, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα πολύ πλουμιστά και φανταχτερά. Αν είχε μια οικογένεια, μια πολύ πλούσια φορεσιά, προφανώς δεν είναι αντιπροσωπευτική της Νάξου. Είναι μια αντιπροσωπευτική μια πλούσια οικογένεια, αλλά ο μέσος άνθρωπος δεν φορούσε μια τέτοια φορεσιά, προφανώς. Και να πούμε ακόμα και στην απείρα, ότι χρησιμοποιούσαν για τις δουλειές του σπιτιού, βάζανε ένα το λεγόμενο μπονέ, που είναι το μαντήλι στα γαλλικά, για να μην, όταν μαγειρεύουν, να μην έχουν θέματα στο φαγητό και τέτοια. Και είναι ένα μαντήλι εσωτερικό, το οποίο το φοράγανε μέσα στο σπίτι για τις δουλειές. Καλά, κεφαλαιοδεσίματα υπήρχαν πολλά. Ναι, πολλά. Υπήρχαν δύο μαντήλια τα οποία. Ναι, αυτό ήταν ένα μικρό μαντελάκι, σαν σκουφάκι, ας πούμε, εσωτερικό. Επίσης, να πούμε ότι το μαντήλι στην Άξο, ότι τουλάχιστον στα ορεινά, ότι δεν ήταν λευκό. Το λευκό το χρησιμοποιούσαν μόνο για το θέρρος. Ήταν το καλό του το μαντήλι που φορούσαν. Συνήθως δηλαδή τα χρώματα ήταν πιο γήινα. Και είναι κάτι το οποίο έχει αλλάξει στη φορεσιά των χορευτικών που χρησιμοποιείται. Είστε έτοιμοι, παιδιά. Μια στιγμή ήδη συγκρούσαμε. Οπότε να συνεχίσουμε εμείς ή είστε έτοιμοι. Να το κοτσάτο της σαμπούνας. Κοτσάτο της σαμπούνας, ωραία. Δηλαδή το... Τα ντουμπάκια, τα ντουμπάκια. Το καλαματιανό. Η εξαίρεση. Ωραία. Είναι εξαίρεση, αλλά το αγαπάμε εξίσου, δεν σημαίνει τίποτα. Thank you.
πάμε στα ντουμπάκια που να πάμε στα ντουμπάκια που να πάμε στα ντουμπάκια που να απόψε γρόγια η τζαμπούνα. Σαν ευγένα πάμε στα ντουμπάκια να με στα κοντά του. Σκαλάρας πρώτος. Κατά ανάγκη. Προς Θεού. Κατά επιλογή. Ελείψη άλλου. Τώρα ξέρεις, όπως το άκουγα, μου έρχεται λίγο και σε ευχαριστώ που μου έχεις στείλει ιδιωματισμοί και λίγο επίδραση από Κρήτη. Λίγο. Το λέω σωστά. Κοίτα, όλες οι Κυκλάδες έχουν επικιστεί, ας πούμε. Μετά θα σας πω και να... Ιδίως μετά τις επαναστάσεις κάτω των Οθωμανών από τα μέσα του 18ου αιώνα και μετά. Και λίγο με το ρο. Εντάξει, έχουν, επειδή έχουν και συγγένεια με τα σφακιά, υπάρχει αυτό το ρο που λέμε, στην Απείρανθο. Σε όλα τα χωριά υπήρχε σε ένα βαθμό, απλά στην Απείρανθο διατηρείται ακόμα και σήμερα. Είναι το ιδίωμα του Απείρανθου και του Δανακού ουσιαστικά. Θα σου πω και ένα στιγμή που μου έχει συμβεί στην Απείρανθο μετά. Τα υπόλοιπα, εντάξει, δεν έχουμε ιδιαίτερες διαφορές από τις υπόλοιπες Κυκλάδες. Πάνω κάτω είναι ίδια χρειά στη γλώσσα. Υπάρχουν βέβαια και μελέτες για αυτή τη διαδικασία. Απλά εμείς το λέμε λίγο εμπειρικά αυτό το πράγμα. Προφανώς έχουν γίνει και μελέτες και καταγραφές για την επίδραση της Κρήτης στην Άξου. Η αλήθεια είναι ότι έχει προσαρμόσει πολλά στοιχεία γλωσσικά και από τη Μικρασία και από την Κρήτη και υπάρχει σύγχρονη διάλεκτος που είναι, εντάξει, αυτό που ακούμε σήμερα. Α,
το συγκεκριμένο, ναι. Πρωτού ξεκινήσετε, να πω ότι το είπε και το όνομα, είναι ο κοτσάτος της Τσαμπούνας. Δηλαδή, το κομμάτι δεν είχε δηλαδή και τίποτα, να το πω, τίποτα. Δεν είχε τίποτα ιδιαίτερο τεχνική δυσκολία. Τεχνική δυσκολία, αλλά αυτό κανονικά είναι, παίζεται με Τσαμπούνα και Ντουμπάκι. Δηλαδή, αυτό είναι, η γέννησή του είναι από εκεί. Παίρνω πάσα. Λοιπόν, κοτσάτος. Κοτσάτος είναι ένας σκοπός, ο οποίος μπορεί να είναι 7-8 όπως αυτός που ακούσαμε, ή 2-4 όπως θα παίξει μετά, στον οποίο προσαρμόζουμε κοτσάκια. Κοτσάκια είναι ένα στιχουργικό είδος, το οποίο αναφέρεται σε οχτασύλλαβα δίστιχα. Όπως, γιάντα να μην θέλεις γιάντα, την αγάπη μου για πάντα. Οχτασύλλαβο. Δεν το πολύ συναντάμε στην παράδοση την ποιητική, ας πούμε, των νησιών και την τραγουδιστική. Συναντάμε κυρίως 15 σύλλαβα, που είναι και πιο εύκολα στο να συνθέσει ένα στίχο σε 15 σύλλαβες, παρά ένα νόημα, παρά σε 8. Λέγεται ότι είναι μουσικό ποιητικό μέτρο από την Κωνσταντινούπολη. Αυτό. Το οποίο στην Άξο διατηρείται αυτούς. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε και 15 σύλλαβα στην Άξο. Εντάξει. Τα 15 σύλλαβα είναι αυτό που λέμε στα νησιά μαντινάδες. Μαντινάδα σημαίνει τραγούδι της Ματίνα. Είναι αιτικό το όνομα. Ματινάτα, τραγούδι πρωινού της Ματίνα, ξυπνητικό δηλαδή. Ότι πάμε και κάνουμε καντάδα, αυτό που λέμε κάτω από το μπαλκόνι της αγαπημένης, του φίλου, πειραχτικά, οτιδήποτε. Στην Άξο λοιπόν τα κοτσάκια αναφέρονται σε οχτασύλλαβα δύστιχα. Τώρα, αν ο σκοπός είναι συρτός ή καλαματιανός, αυτό εξαρτάται από την επιλογή των μουσικών ή του χορευτή. Θέλω να κάνω χιούμορ, να πω δύο αστεία. Το ένα είναι ότι υπάρχει αυτή η εμπορική γιορτή για μένα 14 του Φλεβάρη. Mm. Άρα είμαστε πάλι επίκαιροι γιατί μιλάμε για τα κοτσάκια. Σωστά. Σωστό, σωστό. Ένα αυτό. Και δεύτερο. Για ερωτικά. Και δεύτερο, να πω ένα αστείο στιγμιότυπο που μου έχει συμφύγει στην Απείρανθο πριν αρκετά χρόνια. Δεν πίνετε όμως καθόλου, έτσι. Συγνώμη. Δεν μας κερνάτε γι' αυτό. Δεν μας κερνάτε, εγώ δεν. Έχει απομακρύνει το ποτέ. Είχε συμβεί το εξής. Δεν ήξερα κι εγώ ο Κακομοίρης. Πάω μεσημέρι του Αγίου Πνεύματος, αλλά έχουν φτάσει και δυο καράβια από την Κρήτη. Και με το ζόρι μου με κεράσε ένα ποτήρι νερό. Έλα, λέει, του χρόνου παλικάρι μου, λέει. Ήταν και 3 ώρα το μεσημέρι και δεν είχε μείνει τίποτα. Λέει, μα δεν ξέρεις, λέει, που ήρθες. Λέω, μα ήξερα, λέω, δεν βαργούν νωρίτερα. Δεν είχε μείνει τίποτα. Εντάξει, συνήθως στα χωριά, εντάξει, δεν έχουν και την υποδομή να δεχτούν μεγάλο αριθμό επισκεπτών και τουριστών. Μετά έμαθα ότι ήταν έθιμο τέτοια περίοδο παραμονή και ανήμερο του Αγίου Πνεύματος και γινόταν ο χαμός. Εντάξει, παντού. Είναι ουσιαστικά η αρχή του καλοκαιριού και η περίοδος, οπότε έχει πάντα διάφορα δρόμενα. Ερώτηση. Όταν λέμε ότι ποιο είναι ο σκοπός που ακούς με το που λες «Α, Νάξος», ένα, σαν τραγούδι, σαν ρυθμό, και δεύτερον, θα το πω ύμνος, αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, να πούμε ένα τραγούδι, κάτι που έχει μέσα την Νάξο. Στιχουργικά, ναι. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλοί, γιατί είπαμε ότι είναι αξιότικη μουσική και τραγούδι είναι, εξελίσσεται συνεχώς. Δεν είχε ποτέ πάψει. Οπότε έχει πάρα πολλές μουσικές και τραγούδια που αναφέρονται στο νησί. Τώρα, ως χαρακτηριστικές μελωδίες, μιλάμε για ποια περίοδο. Αν μιλήσουμε για την περίοδο μέχρι το 50-60 που δεν υπήρχε η δισκογραφία έντονα, η σκοπή που παίζουμε είναι χαρακτηριστική. Είναι η αγαπημένη σκοπή, το Χουζάμο, Ατζηδιές, ο Τσιφτεντελόπαλος που θα παίξουν τα παιδιά. Ίσως ο Τσιφτεντελόπαλος είναι και τώρα. Ένας μπάλος που είναι ο του αγαπημένου σκοπού. Μπορεί να είναι και πιο αγαπημένο στα σύγχρονα. Ωραία, τότε να ζητήσω και ένα μπάλο κάποια στιγμή. Ναι. Θα τα πούμε μετά τις διαφορές του σιτού και του μπάλου. Ουσιαστικά, σύγχρονα έχουμε πάρα πολλά τραγούδια, τα οποία κάποια είναι φτιαγμένα και πρόσφατα, την τελευταία 20 ετία, ας πούμε. Προφανώς, όλοι μας, λόγω της δισκογραφίας του Πάριου, έχουμε στο μυαλό μας τα τραγούδια στην Πάρο και στην Άξο, τη Λιγαριά, τα οποία έχουν προφανώς είναι. Έχουν επιδράσει και από άλλα νησιά ή μουσικά ή στη δομή της μουσικής τους.
Και προφανώς το έχουν αναδείξει η οικογένεια των Κωνιτόπουλων. Είχε έντονη δισκογραφική δραστηριότητα. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα κομμάτι. Και προφανώς είναι και θέμα χορευτή. Απλά οι μελωδίες αυτές που λέμε, το Χουζάμ, ο Τζιδιές, ο Λόμπαλος, είναι μελωδίες που είναι διαχρονικές από τις αρχές του αιώνα και τις λατρεύουν στην Άξο όλοι. Να προσθέσω εδώ κάτι που, γιατί μιλάμε μόνο για τη μουσική τώρα, ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Παρότι προσωπικά και εγώ διαφωνώ σε κάποια με αυτό το περιβόητο δίσκο που έκανε ο Πάριος, γιατί είναι και πολύ μεγάλος τραγουδιστής, τα νησιώτικα, είναι βάσει των μελετών που έχουν κάνει και μπορούν να προσθέτουν εκεί τους δίσκους και στατιστικών δίσκους και αυτά όλα, ότι είναι ο πιο καλοπουλημένος δίσκος στην Ελλάδα. Στην ιστορία, ναι. Άρα δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι αν ακούσεις τη Λιγαριά ή τη Βεγγέρα ή το διάφορα αυτά τα τραγούδια που ήταν μέσα στα νησιώτικα, έχει και αυτό που λέει τα νησιώτικα. Γιατί θα μπορούσαμε να πούμε π.χ. για τη Ρόδο ή για την Κρήτη. Και η Κρήτη νησί είναι. Που για μένα είναι στεριά η Κρήτη, γιατί είναι πολύ μεγάλη. Τέλος πάντων. Μέσα από εκεί, σε αυτό το δίσκο λοιπόν που έκανε, που είναι πολύ πουλημένος, και καλά όσο έχει γίνει αυτό, γιατί γίνανε ευρέως γνωστός. Πολύς, ναι. Δεν είναι κάτι δηλαδή συγκεκριμένο ότι θα ακούσεις, είναι πολύ σπάνιο. Δηλαδή εγώ στα αυτιά μου έχω μόνο ένα κομμάτι που λέει να άξουμε τα ψηλά βουνά. Άλλο κομμάτι δεν λέει. Δηλαδή να ακούσεις το όνομα Κομιακή μέσα. Ή απείραθος, απέραθος, πως το λένε αυτό εκεί πέρα. Είναι δύσκολο να το ακούσεις. Εντάξει. Γιατί είναι συνήθως κομμάτια, θα μπορούσα να το προσθέσω εδώ ο δάσκαλος και πρέπει να κάνω εγώ και μία αμνία, παρότι δεν έχω διάβαση, γιατί μου έχει πει και τον εμπιστεύομαι απόλυτα, ότι ο πατέρας του είναι ποιητής τέτοιων στίχων. Δηλαδή λένε, μιλάνε για έρωτα, για καθημερινότητα, για τέτοια πράγματα που είναι ευρέως γνωστά. Και θα πω εδώ το παράπονο μας, σε άλλα μέρη όπως είναι η Ρόδος ή η Τήλος από εκεί που κατάγομαι, τα πράγματα, θα το πω έτσι πολύ απλά, έχουν πεθάνει. Ενώ οι άνθρωποι, παρότι σήμερα διαφωνώ εγώ πάλι ότι έχει γίνει λίγο, έχει μπλεχτεί και λίγο με το λαϊκό και λίγο το αυτό που λέμε σε εισαγωγικά σκυλάδικο τραγούδι, έχουν δημιουργίες και τους βλέπεις ότι διασκεδάζουνε. Θα πάει, θα σας το πει και ο ίδιος δηλαδή, θα πάει και θα καθίσει 10 μέρες στην Άξο 15 για να κάνει απόκριες. Αυτό σημαίνει παράδοση. Και κλείνω εκεί. Εντάξει, σύγχρονα υπάρχουν, επειδή βγαίνουν πάρα πολλά τραγούδια, έχει πάρα πολλά που αναφέρονται στα χωριά και τα λοιπά, υπάρχουν μελωδίες, απλά είπαμε οι πιο γνωστές και πιο προφανώς αναφέρονται σε έρωτα, όπως όλα τα θέματα τα ποιητικά της Ελλάδας, γιατί ούτως ή άλλως, όπως για να το κάνουμε, η σειρά είναι ποιήση, μουσική και μετά χορός, εντάξει, επίσης, τραγούδι. Επίσης, να έρθουμε και στο λαογραφικό της υπόθεσης, να σημειώσουμε ότι από παλιά ήταν συνυφασμένο το γλέντι και ο χορός και τα βιολιά, όπως τα λέγαμε στα γλέντια, στα χωριά, με τον έρωτα, γιατί οι χωριές ήταν εκεί, δεν υπήρχε κανένας άλλος χώρος και τρόπος για να έρθει την έρωτα. Σε όλες σχεδόν τις περιοχές, αλλά και στα νησιά περισσότερο, μέσα από τα πανηγύρια, τα γλέντια. Ήταν η πρώτη κοινωνικοποίηση, ναι, έστω και ερωτική κοινωνικοποίηση. Είχε προηγηθεί λίγο ανάμεσα στις οικογένειες ή κάποιο διάμεσο πρόσωπο που έπαιζε το ρόλο προξενητή. Του προξενητή της προξενήτρας. Η γνωριμία στη Βρύση, ας πούμε. Συνήθως βέβαια η σειρά κάπου σε εμάς στα νησιά γινόταν αλλιώς. Δηλαδή πρώτα γινόταν η γνωριμία στα βιολιά και μετά έμπαινε ο προξενητής στη μέση για να πάει να ενώσει τις δύο ιδιότητες. Έπρεπε να έχει ξεμείνει κάποιος για να μπει ο προξενητής στη Βρύση. Οπότε... Αυτά ουσιαστικά με την τέτοια. Υπάρχουν πολλά τραγούδια. Νομίζω ότι πρέπει να επισημάνουμε ένα πολύ το πιο χαρακτηριστικό. Πρέπει να μην θυμάμαι αν το ανέφερες. Αυτό που λέει στην Πάρο και στην Άξο. Τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να πούμε. Δηλαδή, το ξέρουν όλοι. Το ξέρουν όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πανηγύρι, γλέντι, γάμο, στο οτιδήποτε. Και να μην πεθεί αυτό. Θα το ακούσουμε. Ναι, νομίζω όμως αυτό όμως. Θα έλεγα. Όχι στο τέλος. Είναι σαν να λέμε το.
το εμπορικό. Όπως είπαμε το μήλο μου κόκκινο. Δηλαδή είναι το καθαυτού ελληνικό καλαματιανό πρώτο που θα, προσωπικά θα θεωρήσω εγώ, θεωρώ μάλλον, ότι δεν είναι γνήσιο νασιώτικο. Είναι γενικά κυκλαδίτικο αυτό που λέμε. Ποια έχει μπει σε αυτή την κατηγορία. Ναι, δηλαδή οπότε έχει η Νάξος τόσο πλούσια πράγματα που ανέφερε πολύ σωστά με τότε που ξεκινήσανε και είναι μεγάλη ιστορία της οικογένειας των Κωνιτοπουλέων, έτσι, που αυτή, από αυτούς ξεκίνησε δηλαδή και διαδόθηκε το, αυτό το ναξιακό τραγούδι και γενικότερα το κυκλαδίτικο, δηλαδή, γιατί θα μπορούσε να σας απαντήσει κιόλας ο Αποστόλης από εδώ ότι δεν είναι τόσο ευρέως γνωστά σκοπή και τραγούδια από άλλα κυκλαδονήσια. Και επίσης δεν στέκει εύκολα γλέντι πουθενά στην νησιωτική Ελλάδα χωρίς να είναι τουλάχιστον τα μισά ναξιώτικα. Να το διάσουμε καριώτικο γλέντι, άμα έτσι καριώτικο πανηγύρι, τουλάχιστον τα μισά τραγούδια είναι ναξιώτικα. Και σύγχρονα ναξιώτικα, θα σημαίνει ότι παίζουν οι άνθρωποι των καριώτικων σε κάποιες μελωδίες που έχουν, παίζουν κάποια λαϊκά, τα υπόλοιπα είναι ναξιώτικα όλα. Και ίσως και λίγα δωδεκανησιακά. Αλλά είναι τόσο λίγα όσο η συνεισφορά της δωδεκανήσου στη σύγχρονη μουσικοχωριστική πόλη. Όχι, εμείς είμαστε πολύ πίσω. Θέλω παραγγελιά, θέλω ένα σιρτό και μετά ένα μπάλο. Ήτανε, εδώ θα το πούμε, όπως είναι το βιολί με το λαούτο και κάνω τη ζυγιά, είναι και ο μπάλος δηλαδή από το δάσκαλό μου. Μου έχει πει ότι, δηλαδή, δεν υπήρχε όσο να έρθει κάποιος και να ζητήσει παίξε με ένα μπάλο. Όχι. Υπήρχε ο σιρτόβαλος. Μπράβο. Hey. Πρώτα έχουμε σιρτό δηλαδή και μετά... Ξεκινάει σιρτός και μετά καταλήγει σε μπάλο πάντα. Για ποιο λόγο, γιατί ποτέ η μουσική δεν πληρώνονταν στο σιρτό. Πάντα πληρώνονταν στον μπάλο, γιατί στον μπάλο έχουν την ευκαιρία... Νομίζω ότι και λίγο στη διαδικασία του γλαιδιού, του ναξιώτικου, του παραδοσιακού. Εντάξει. Πριν πληρώσουμε λοιπόν, να κάνουμε, ακόμη... να κάνουμε ακόμη μια αναφορά στους χορηγούς. Το ξενοδοχείο Νάτσος Μάρε από την Αγία Άννα Νάτσου, το οποίο μας έκανε μία μεγάλη προσφορά αρχές Ιουνίου, διήμερη διαμονή για δύο ζευγάρια και το τηλέφωνο είναι 22 850 42 299 ή στο 694 28 85 650. Ευχαριστούμε επίσης τον Σιώτο Κωνσταντίνο από την Απείρα Φωνάτσου με τα ωραία ντόνατς από την εταιρεία Νάνου που βρίσκεται στην Άνω Νέα Σμύρνη, το κρεοπωλείο Κουφόπουλος Πέτρος με τους ωραίους μεζέδες του και τα ωραία προϊόντα που διαθέτει στο κατάστημά του με κρέατα, τυριά, αλαντικά και άλλα ωραία εδέσματα από την Νάτσο και από όλη την Ελλάδα. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Να πριν... κάνουμε ένα πρόλογο στο τραγούδι που θα παίξει, θες και εσύ στην Νάξο. Είναι γνωστό το τραγούδι Νάξο με τα ψηλά βουνά, μιας και αναφέραμε την Νάξο. Απλά να πούμε ότι είναι, παίζεται πάνω σε, είναι μια παραλλαγή στιχουργικά του εκλογικού σκοπού, δηλαδή αυτή η μουσική παίζονταν μόνο την περίοδο των εκλογών. Δεν είναι και κοντινή η περίοδο των εκλογών, οπότε δεν είμαστε και λίγο. Είμαστε γενικά επίκαιροι, μπορώ να πω, δηλαδή. Λοιπόν, οπότε στον εκλογικό λοιπόν σκοπό έχουμε βάλει νέους στίχους, ο οποίο είναι πιο γνωστοί βέβαια σύγχρονα, λίγοι ξέρουν τους παραδοσιακούς. Οπότε μπορούμε να παίξουμε τον Άξονα τα ψηλά βουνά και θα γυρίσει σε μπάλο ματζόρε, φαντάζομαι, ή βοθριάτικο. Ό,τι θέλετε. Θέλετε να με ματζόρα. Μπορούμε να παίξουμε ματζόρα και μετά βοθριάτικο. Μπορούμε να παίξουμε και ένα λίγο το βοθριάτικο. Ωραία. Είχαν βέβαια να πούμε και πρώτο μέχρι ότι έχουν και πολλούς και διαφορετικούς μπάλους. Εντάξει, είναι 10 μελωδίες μπάλου. Θα τα πούμε αναλυτικά μετά στο γλέντι αυτά. Δεν τις έχουμε και τις 10. Δάντελο, αγκές, ακρόγιαγες,
και γράφει τα λιμάνια. Και όλες σου ηρεματιές με τα ψηλά πλατάνια. Όμορφα είναι τα νερά σου και τα λέμε το πέρα σου. Και τα λέμε το πέρα σου. Όμορφα είναι τα νερά σου. Και λέει ο γιος την κοπελιά να γίνουνε ζευγάρι. Να άξω με την ομορφιά σου, πάντα μέτρα μας κοντά σου. Πάντα μέτρα μας κοντά σου, να άξω με την ομορφιά σου. Thank you.
Μπράβο Παντελή με τις βολσαργκές σου και το Λευτέρι επίσης. Να είστε καλά. Να προσθέσουμε μόνο ότι τελειώσαμε με ένα μπάλο από τσαμπούνα. Δηλαδή πάει το βιολί να μιμηθεί την τσαμπούνα. Αυτό. Είδα και τα τσαλίμια στο βιολί που κάνα. Προσπαθούμε. Εδώ να πούμε λίγο στο σήμερα. Σήμερα η Νάλσος, η ζωή στην Νάλσο πώς είναι, ο κόσμος, πώς είναι οι κάτοικοι που μένουν. Εντάξει, προφανώς ο κόσμος ασχολείται ακόμα με την κτηνοτροφία, τη γεωργία. Προφανώς έχει αστικοποιηθεί βέβαια η ζωή όπως όλη την Ελλάδα και έχει, η πλειονότητα του νησιού είναι πια στη χώρα. Τα χωριά, δυστυχώς τα ορεινά χωριά, επειδή είπαμε ότι χάσανε και τα ορυχεία, χάσανε και την τον αγροτικό τρόπο ζωής σε έναν βαθμό, έχουν ερημώσει σε μεγάλο βαθμό. Εντάξει, προσπαθούν οι άνθρωποι εκεί να διατηρήσουν, να διατηρηθούν εκεί. Είναι και δύσκολη πρόσβαση, δύσκολες καιρικές συνθήκες. Αλλά δεν έχει κάποια. Έχει κρατήσει ένα στυλ παραδοσιακού τρόπου ζωής, αλλά όχι. Έχει εξελιχθεί όπως όλη την χώρα. Ο κόσμος μας ασχολείται και με αστικές πια εργασίες, με τον τουρισμό, το γενή τομέα που είναι υπηρεσίες και είναι ένα νησί που αναπτύσσεται ραγδαία τουριστικά. Εντάξει, δεν είναι πάντα καλό αυτό. Γενικά προσπαθεί οι τοπικοί φορείς να κρατήσουν σε ένα βαθμό τον τουρισμό σε ανοιχτά επίπεδα, να μην χάσει δηλαδή το νησί το χαρακτήρα το όπως έγινε με τη Σαντορίνη, ας πούμε, με τη Μύκονο. Που έχει αλλοιωθεί αρκετά ο χαρακτήρας του, μάλλον δεν υπάρχει χαρακτήρας του νησιού πια. Το λένε και οι ίδιοι δηλαδή άνθρωποι από εκεί. Η Νάξος, επειδή έχει τον παραδοσιακό τρόπο ζωής, κρατάει ακόμα εκεί. Είναι ένας πολύ δημοφιλής τουρισμός για οικογένειες και γενικά για ελληνικό τουρισμό και όχι μόνο. Αυτό μου έχει μείνει και εμένα που έχω έρθει αρκετές φορές, πάνω από 6 φορές στο νησί, ότι είναι ένα νησί που αγκαλιάζει την οικογένεια, την ελληνική οικογένεια. Υπάρχει ο τουρισμός, αλλά υπάρχει, βέβαια έχουν έρθει πολλά χρόνια, αλλά αυτή η εικόνα μου έχει μείνει εμένα, χωρίς να θέλω να αφήσω καθόλου. Είναι πιο τουριστικό υπάρος. Ναι, ναι, εντάξει. Άλλος χαρακτήρας. Άλλος χαρακτήρας, άλλο ύφος. Ενώ πας λες στην Νάλσο, πας λίγο πιο ήρεμα, αλλά έχεις να διασκεδάσεις, έχεις να κάνεις πολλά πράγματα. Έχει μουσεία που αναφέραμε επίσης. Ναι, καλά, αυτό ισχύει. Έχει πολλά να αναφέρουμε, δεν προδεφτάνουμε σε τόσο σώμα. Έχει αξιοθέατα, ναι. Εγώ όμως θέλω να έρθω και λίγο στο σήμερα και να αναφερθώ και λίγο στο σύλλογό σας. Πώς δημιουργήθηκε, πότε γεννήθηκε, ο Χορευτικός Όμιλος Φοιτητών. Ναι, ο Χορευτικός Όμιλος Φοιτητών ξεκίνησε ως ιδέα κάποτε που είμαστε φοιτητές στο Πολυτεχνείο και είχαμε μια χορευτική ομάδα εκεί. Κάποια στιγμή αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι ανεξάρτητο για να έχουμε λίγο την ευκαιρία να κινηθούμε και λαογραφικά, για να μην εμπλεκόμαστε πάντα με τις διοικητικές υπηρεσίες του Πολυτεχνείου, το οποίο σίγουρα και ως τότε μας είχε συμπαρασταθεί και προφανώς ήταν αφιλοκερδές το μάθημα που κάναμε και τότε στην χορευτική ομάδα του Πολυτεχνείου, όπως και στο Σύλλογο είναι ουσιαστικά αφιλοκερδές. Οπότε διαμορφώσαμε την ομάδα με στόχο τη διάσωση γενικά της παράδοσης ελληνικής. Απλά αργά ή γρήγορα, επειδή είμαστε τα πιο πολλά μέλη ήταν από την Άξο, πήρε και ένα χαρακτήρα και λόγω της ενεργητικής μου παρουσίας, πήρε και ένα χαρακτήρα ένα αξιότικο. Και επειδή η αλήθεια είναι ότι η Νάξο έχει ένα κενό στις χορευτικές ομάδες, δεν έχει πάρα πολύ καλά οργανωμένες χορευτικές ομάδες, υπήρχε και το γόνιμο έδαφος να αναπτυχθεί πιο έντονα η παρουσία του ΧΟΦ. Και πρόσφατα που μεταφέραμε και την έδρα μας στην Άξο, μια και αντιπροσωπεύουμε την Άξο τα τελευταία χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι η αρχική ομάδα των παιδιών που το φτιάξαν, οι πιο πολλοί δεν ήταν από την Άξο. Αλλά το πνεύμα μας παραμένει το ίδιο. Δεν σημαίνει ότι προτιμάμε την Άξο από κάποια άλλη περιοχή. Απλά τη χάνει, και επειδή η Άξο είναι ενεργή περιοχή και ζωντανή, και ο κύκλος μας και η μουσική και αυτά είναι από την Άξο. Επίσης έχουμε κατασκευάσει φορεσίες από την Άξο, οπότε είναι και πιο εύκολο στις εκδηλώσεις που κάνουμε να μην νοικιάζουμε φορεσίες, γιατί δεν έχουμε έσοδα ουσιαστικά. Οπότε και οι εκδηλώσεις μας είναι εκδηλώσεις στις οποίες αναφερόμαστε σε φορείς, φιλανθρωπικές. Προσπαθούμε μέσω του πολιτισμού να προάγουμε για την ελληνικότητα και τον τόπο μας και όλα. Και πρώτα απ' όλα να δώσουμε ένα καλό παράδειγμα στους νέους, ότι μέσω της παρέας
και της καλής της διασκέδασης, της ψυχαγωγίας, μπορείς να φέρεις και τον νέο κόσμο ξανά στην παράδοση. Γιατί προφανώς ένα παιδί που έχει μεγαλώσει στην Αθήνα δεν έχει καμία επαφή με την παράδοση, δεν υπάρχει παράδοση ως τρόπο ζωής στην Αθήνα, με την παράδοση ως τρόπο ζωής. Άρα για να προσεγγίσει ένα παιδί, εγώ μεγάλω στην Άξο, αλλά ένα παιδί που δεν έχει μεγαλώσει στην Άξο, για να προσεγγίσει αυτόν τον τρόπο ζωής πρέπει να το κάνεις λίγο πιο. Να το κάνεις λίγο πιο οικείο, όπως έκανε ο Πάριος με το άκουσμα των νησιώτικων και το έκανε οικείο στα αυτιά του Θρακιώτη και του Πόντιου. Έτσι και εμείς προσπαθούμε με τον τρόπο της διασκέδασης και την καλή παρέα να φέρουμε τα νέα παιδιά και μέσω από αυτό να αγαπήσουν και την παράδοση την ελληνική. Ωραία, εδώ θα πω το εξής. Η Νάλσος είναι σημείο αναφοράς. Δηλαδή και ο νέος, η νέα που να μην έχει πάει ποτέ ή δεν έχει γεννηθεί, μέσα από την οικογένεια, το οικογενειακό περιβάλλον, ίσως δημιουργηθεί το ερέθισμα, αν ένα από μικρά παιδιά, να πάει τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του. Μία, δύο, ναι, έχει ναι, κάπου. Προφανώς, θα πω, δηλαδή, σαν μικρασιάτης και ως πόντιος τρίτης γενιάς, το εξής, ότι για μας το σημείο αναφοράς είναι η ίδια η παράδοση, η ίδια η μουσική για τους ποντίους, γιατί δεν έχουμε σημείο αναφοράς. Εδάφους. Έτσι. Δηλαδή οι κριτικοί κάνουν ένα έτσι και φτάνουν στην Κρήτη, ναι, και μπορεί να μην έχουν πάει, αλλά υπάρχει έντονο το στοιχείο και στην Αθήνα, Αθήνα, ναι, και, ναι, αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή υπάρχει ένα κίνητρο, το ότι το νησί είναι εκεί. Ναι, μπορείς να πάει. Λέμε για τους Ναξιώτες τώρα στην καταγωγή. Ναι. Εμείς τώρα μιλάμε ότι απευθυνόμαστε σε έναν κόσμο, όπως και τα παιδιά που δεν είναι Ναξιώτες και αγαπήσανε, ας πούμε, μέσα από την παρέα μας και τον κύκλο μας στην Ναξιώτικη μουσική. Τώρα προκαλείς να σου πω ότι κάποτε περπατούσα τα χωριά και τους δρόμους, γιατί είχα μια συνεργασία με ένα περιοδικό και κάθε Παρασκευή ήμουν στο καράβι και Κυριακή επέστρεφα. Κάποια στιγμή βέβαια αγανάκτησα και νόμιζα ότι κόντωμα να γίνω ναυτικός. Παρά πολιτή σε ένα περιοδικό. Με ξέραν όλα τα εμπορικά μαγαζιά και τα λοιπά πριν χρόνια, δεκαετία του 90. Αλλά ένιωθα, ρε παιδί μου, αυτή τη ζεστασιά του κόσμου. Ήταν άλλος αέρας. Εκεί δηλαδή, το έχουμε. Είναι άλλος αέρας. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Να επανέλθω όμως λίγο στο σύλλογο και να μου πεις ποιοι είναι οι στόχοι του σύλλογου. Εντάξει, οι στόχοι είναι να κάνουμε όσο δυνατόν καλό στον πολιτισμό και στην παράδοση, να τη διατηρήσουμε, να τη μεταδώσουμε σε νέα παιδιά, γιατί ούτως ή άλλως τα νέα παιδιά είναι το μέλλον. Εντάξει, να την κάνουμε προσιτή στα αυτιά ανθρώπων που δεν έχουν μεγαλώσει με παραδοσιακό τρόπο, ούτε έχουν καταγωγή που τους μεγαλώνει η οικογένειά τους με παραδοσιακό τρόπο, αυτό που είπα και πριν δηλαδή. Κάνουμε ένα τύπο λαογραφικής έρευνας, κάνουμε κάποια σεμινάρια, διδασκόμαστε και από δασκάλους από άλλες περιοχές. Γενικά κάνουμε μια ζωή με γλέντι και ψυχαγωγία και επιμόρφωση, όλα αυτά συνεφασμένα με καλή παρέα, μουσική και περνάμε πολύ καλά. Ωραία. Εγώ θα σας πω τι συμβαίνει εδώ στη Νέα Σμύρνη. Είναι μια προσπάθεια από το 2008 που ξεκίνησε από 2-3 ανθρώπους από διαφορετικές περιοχές και σιγά σιγά άρχισε να μεγαλώνει. Το 2008 ένας πόντιος, ο Μιλών. Όχι ένας πόντιος κάνει την αρχή, αν δεν ξέρω. Παντού. Ένας κριτικός και ένας συμβριώτης. Κάναμε μια πολύ ωραία παρέα που μετά μεγάλωσε η παρέα και ονομάστηκε Keep με Γιώτα, Κρήτη Σύμβρη Πόντι. Στην παρέα βάλαμε τους αγαπητούς υπηρώτες και πριν λίγο καιρό βάλαμε και τους αγαπητούς φίλους από τη Λέσβο και κάναμε την πολιτιστική πεντάβα στη Νέα Σμύρνη. Υπάρχει μια τέτοια ωραία άμυλα όταν ένας από τους συλλόγους των περιοχών που ανέφερα πριν κάνει μια εκδήλωση. Οι άλλοι σύλλογοι είναι από κάτω, χωρίς κάποιος να πει κάτι, χωρίς τίποτε, απλώς είναι εκεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, ναι. Το λέω γιατί δεν είναι, αν θέλεις, γίναμε η αφορμή να γίνει κάτι, γιατί μέχρι να αλλάξει ο τρόπος σκέψης, γι' αυτό ανέφερα το 2008, σας έτος αναφοράς, για να φτάσουμε ανά δύο σύλλογοι, ανά τρεις και όλοι μαζί και το σημείο αναφοράς μεγάλο
για μας ήταν περίπου το 2010-2011 όταν κάναμε παραμονή Πρωτομαγιά στο ΕΦΜΟ για την Πρωτομαγιά στην πλατεία της Νέας Μύρνης με πάνω από 2.500 κόσμο. Μία προετοιμασία που ήταν 3 μήνες για να γίνει αυτό το, αυτή η εκδήλωση, με πολύ χρώμα, λουλούδια και κόσμο, με μεγάλο κόπο από την τρέλα 3-5 ανθρώπων που κανείς δεν το πίστευε και μας ρωτάγανε αν το κάνουμε συχνά, θα το συνεχίσουμε, και ακόμα μας ρωτάει και ο κόσμος. Γιατί τα λέω όλα αυτά, γιατί καμιά φορά 2-3 άνθρωποι, καλή ώρα όπως είμαστε τώρα, μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα και εμένα το μυαλό μου τόση ώρα τρέχει, γιατί όπως είπες αγαπητέ Λευτέρη, επειδή είπε ότι πηγαίνουμε και δίνουμε χαρά σε κόσμο και τα λοιπά, σκεφτόμουν ότι ίσως κάποια στιγμή μπορούμε να δώσουμε χαρά στα παιδιά. Ευχαρίστως όποτε θέλετε. Και κάποια άλλη στιγμή εκτός κάμερας, εκτός αυτού, θα πούμε. Και σε μεγάλους και σε παιδιά, γιατί κυρίως σε ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση εύκολη σε θεάματα. Έχουμε κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις για παιδιά με ειδικές ανάγκες, σε γυροκομεία και σε πολλά χωριά στην Ορεινή Νάξο και σε άλλα μέρη της Ελλάδας βέβαια, που είναι πάρα πολύ μικρά, είναι 20 κάτοικοι. Οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε εκδηλώσεις και δεν έχουν ενεργούς συλλόγους. Και είναι πολύ ωραίο να βγαίνουν από το σπίτι τους οι άνθρωποι και να σκέφτονται κάποιος. Στο επόμενο έτσι τραπέζι, γιατί εμείς κάνουμε κάτι τέτοια. Εδώ έχω κάνει αφιερώματα για την Κρήτη και είχε γίνει χαμός. Είχα κάνει αφιερώμα ειδικά για την γυναίκα από την Κρήτη και είχα διώξει τους Ντελικανίδες που καθόντουσαν από πάνω και κοιτάσανε και δεν ψάχνανε να μπουν. Και είχα 4 υπέροχες κυρίες και λέγαμε τα θέμα, η γυναίκα στην Κρήτη. Έχουν περάσει πολύ ωραία σε αυτό το στήριο, μπορώ να πω. Όπως η πρώτη εκπομπή ήταν από τις πρώτες εκπομπές, αφιέρωμα στην Ήπειρο και λέω δεν μπορείτε να έρθείτε, ας πούμε, χωρίς το ISO. Λέει τι ISO, λέω οι πίτες. Ναι. Ήπειρος, συνεφασμένο. Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο κάνει ο Σύλλογος? Ο Σύλλογος, είπαμε, έχουμε μέλη πολλά, μουσικούς, χορευτές. Πόσα μέλη έχει ο Σύλλογος, μια που το είπες? Ουσιαστικά είμαστε 40 χορευτές αυτή τη στιγμή, περίπου. Και βέβαια και πάρα πολλοί παγιοί χορευτές, οι οποίοι όποτε θέλουν είναι στη διάθεσή μας. Επειδή όμως είχε φοιτητικό πάντα πλαίσιο αναφοράς, προφανώς παιδιά που είναι από επαρχία, όταν τελειώνουν τις σπουδές τους, γυρίζουν στις περιοχές τους αρκετά. Οπότε έχουμε συνεχώς ανανεώσεις του κόσμου. Γενικά είναι νεανικό σχήμα και αυτά κάνουμε. Η έδρα του. Εδώ ναι, έχουμε στο Γαλάτσι βέβαια, ως αξιωματικός σύλλογος. Τα παραρτήματα. Βρίσκεστε στο Γαλάτσι όμως πού? Παντού. Έχετε ένα σημείο, δηλαδή. Τα μαθήματα κάνουμε στην εστία της Πολυτεχνιούπολης ακόμα, στο Πολυτεχνείο, επειδή εκεί είναι το φοιτητικό κέντρο της περιοχής Ζωγράφου, αλλά έχουμε τα γραφεία είναι στο Γαλάτσι και βέβαια υπάρχει και στο σελίδα. Έχουμε γενικά όλους σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας, αν θέλει κάποιος να ενδιαφέρεται. Αυτό προσπαθώ να πούμε δια μικροφόνου, ένα τηλέφωνο, μια επιχείρηση. Ωραία, μπορεί να μας στείλει οποιοδήποτε στο group, λεγόμαστε HOF στα αρχικά, οπότε το group είναι XOF στο Facebook ή χορευτικός όμιλος φοιτητών με ελληνικά. Και το site μας είναι xof.gr. Πρέπει να είναι δηλαδή κάποιος φοιτητής για να έρθει σε εσάς? Μπορεί να συνεργαστούμε με οποιονδήποτε, αλλά γενικά κρατάμε ένα νεανικό προφίλ στην ομάδα. Δεν μπορούμε να λέγουμε χωριστικός όμως φοιτητών και να έχουμε, ας πούμε, τμήμα αποφύτων ή ενηλίκων ακόμα. Όταν γίνουμε εμείς κατηγορία αιωνίων φοιτητών. Γενικά κρατάμε ένα νεανικό προφίλ. Αυτό. Τώρα από εκεί πέρα δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος φοιτητής. Οποιοσδήποτε νέος άνθρωπος θέλει να μάθει χορό, με χαρά το δεχόμαστε. Και διδάσκεται μόνο νησιώτικα? Από όλη την Ελλάδα. Η βάση μας, όπως είπα, γιατί κάνουμε εμφανίσεις σε νησιώτικο ρεπερτόριο, επειδή έχουμε τις φορεσιές και δεν τη χρειάζεται να τις νοικιάσουμε, η βάση μας είναι τα νησιά. Αλλά κάνουμε από όλη την Ελλάδα χορούς, στο λίγο χρόνο που μπορούμε να κάνουμε μαθήματα, αν είχαμε περισσότερο χρόνο και περισσότερο. Και συνήθως οι μέρες, ώρες που κάνετε μαθήματα? Τετάρτες κάνουμε απογεύματα, ένα τρίωρο,
και έκτακτες πρόβες ανάλογα με τις εκδηλώσεις που έχουμε. Χάρης. Τώρα, ας πούμε, την Κυριακή χορεύουμε, δεν χορεύουμε μόνο παραδοσιακά βέβαια, χορεύουμε και ένα σενάριο λαϊκών ρεμπέτικων χορών. Κυριακή πρωί, 12.30 ώρα, στο Νέο Ψυχικό, στην Πλατεία Ελευθερίας. Όποιος θέλει είναι ελευθερίσοδος, να βάλει το μπουφάνι του και να έρθει να μας δει. Και θα έχει, δηλαδή θα έχουν μπουζούκι, κιθαρούλα και τραγούδι. Θα κάνουμε μια εμφάνιση και μετά θα χορέψουμε τον κόσμο. Οπότε μάλιστα. Μπορεί να είναι όλοι δεκτοί στην εκδήλωση αυτή και προσκεκλημένοι. Η Κατερίνα πού εμφανίζεται? Την Κυριακή θα είναι εκεί. Παντού. Τώρα ένα αποχώρηστα θέλω όχι να την κολακεύσει, γιατί όχι. Όταν την πρωτοείδα να χορεύει την Κατερίνα, γιατί εγώ στο σύλλογο 2 χρόνια πηγαίνω, στην Αθήνα είμαι ολογιόλο 3 χρόνια, είναι, πιστεύω ότι έτσι χορεύαν οι κοπέλες πριν 150 χρόνια, ξέρω. Χορεύει, δεν έχω δει κοπέλα να χορεύει τόσο παραδοσιακά και τόσο. Ίσως γιατί στα δικά μου μάτια τουλάχιστον. Ίσως γιατί έχω μάθει με τον παραδοσιακό τρόπο. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι εγώ του χορού τη Νάξου, δηλαδή μιλήσω για τη Νάξου του χορού, του έχω μάθει από το σπίτι. Μάλλον γι' αυτό. Μάλλον γι' αυτό. Ναι, αλλά αυτό το έχουμε συζητήσει με τα παιδιά έτσι κι αλλιώς. Ότι βγάζει πολύ αυτό το παραδοσιακό έτσι. Ναι. Και καλά νομάτα. Τσότσα! Αξιότησα τελείως. Και καλή μαγείρισα, όπως μας είπε. Ωραία. Εξαιρετική. Α, να πούμε και αυτό. Πες για το τσελέμεντε το ράντε. Να πούμε για τις δραστηριότητες του συλλόγου, ότι τα τελευταία χρόνια στηρίζει το περίπτερο της Νάξου στο γαστρονομικό φεστιβάλ που γίνεται στη ΣΥΦΝΟ. Είναι ένα φεστιβάλ που πραγματικά πιστεύω. Αυτό γίνεται αρχή Σεπτεμβρίου. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Να οργανωθούμε. Πραγματικά πιστεύω ότι κυρίως όσοι ασχολούνται με συλλόγους ότι είναι ένα φεστιβάλ το οποίο πρέπει να το παρακολουθήσουν. Δηλαδή πρέπει να βρεθούν μια φορά στη ΣΥΦΝΟ για να το παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Εδώ θα ήθελα να πω πολλούς χαιρετισμούς στο Γιάννη τον Καβαλά από την Ηρακλιά, φίλος ο οποίος μας είχε κάνει την τιμή να έρθει και να μιλήσουμε για την Ηρακλιά. Ηρακλιά, Νάξο, Ηρακλιά. 1-0, διότι όταν εγώ προσπαθούσα να βρω την Νάξο, δεν την έβρισκα. Και βρήκα την Ηρακλιά. Είναι εκπληκτικός σεφ. Είναι εκείνος που με γνώρισε με τη Σχολή Αρχιμαγείρων Ελλάδος. Επειδή ανέφερε τώρα μαγειρική και ξέρεις το μυαλό μου πήγε σε νησιώτες. Ξέρεις, η Σύφνος έχει τους Ελεμεντέ, οπότε είναι φεστιβάλ της Ελεμεντέ, γιατί κατάγεται τα ξάμπελα του. Έχει το όνομα του αρχιμάγειρα. Πραγματικά πιστεύω ότι για να επανέλθω στο συγκεκριμένο φεστιβάλ αξίζει όποιος ασχολείται με συλλόγους να βρεθεί σε αυτό, γιατί ο τρόπος που το οργανώνει κάθε χρόνο συντονίζουν, το φεστιβάλ είναι πανκυκλαδικό. 9-10 χρόνια πόσο είναι. Ο τρόπος που συντονίζουν και καταφέρνουν να στήσουν όλο αυτό το φεστιβάλ, στο οποίο μαγειρεύει κάθε νησί, παρουσιάζονται τα εδέσματα στα περίπτερα, προσφέρουν τα εδέσματά τους και διαφημίζουν τα προϊόντα τους στα νησιά, δωρεάν σε όλο τον κόσμο, και όλο αυτό διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της ΣΥΦΝΟ, πραγματικά είναι αξιέπαινο. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι εύκολα θα μπορούσε να το κάνει ένα σύλλογο αυτό το πράγμα. Έχουμε ενστάσεις από την Άλσο, γιατί δεν αναφέρεται για τη γιορτή της πατάτας στην Άλσο. Δεν αναφέραμε καθόλου την πατάτα στην Άλσο, που η αλήθεια είναι. Δεν αναφέρεται τη γιορτή του κρασιού. Λοιπόν, τι γίνεται, τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες σε τοπικό επίπεδο, στην Άξο δηλαδή. Πήγαμε στη Σύφνο και δεν έχουμε αναφέρει. Δηλαδή. Μιλάμε, να πούμε δύο-τρία πραγματάκια. Η γιορτή της πατάτας και η γιορτή του κρασιού και διάφορες γιορτές και η γιορτή γαστρονομική που κάνουν στο Δανακό. Είναι γιορτές που γίνονται σε τοπικό επίπεδο από τα χωριά και είναι αξιέπαινες. Αλλά μια συλλογική προσπάθεια όλου του νησιού δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και αυτό λέμε ότι στη Σύφνο, επειδή έχει γίνει μια συλλογική προσπάθεια και καλύπτει πολλά νησιά μαζί, είναι αξιέπαινη. Και να τονίσουμε ότι δεν βοηθάει την Άξο, που είναι τόσο μεγάλο νησί, με όλα αυτά που λέμε τόση ώρα, από το Δήμο, κανείς. Μιλάμε για 8 χρόνια που πάμε εμείς, είναι προϊόντα οικογενειακά της Κατερίνας, κάποιες προσφορές του συλλόγου, έξοδα του ΧΟΦ και πολλά και μερικές δωρεές από φορείς της Νάξου, λίγο κίτρο, κάνα τυρί, που είναι πάλι μέσω του στενού μας κύκλου. Να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί μου κινείς την περίεργεια. Ωραία, επειδή το έχω ξανακούσει, γιατί εδώ είχα φίλους από την Πάτμο και πολλούς χαιρετισμούς στον αγαπητό φίλο κύριο Γαμπιεράκη, εξαιρετικός μουσικός. Μας έλεγε το ίδιο πράγμα, που κάνουν ένα φεστιβάλ στην Πάτμο. Το κάνουν, ίδια περίοδο το κάνουν. Ότι
ξεκίνησε από ιδιωτική πρωτοβουλία, δηλαδή από 2-3 ανθρώπους. Και τελικά ερχόμαστε στα ίδια λόγια. Δηλαδή και εμείς όταν ξεκίνησαμε κάτι, από την τρέλα, δημιουργική τρέλα, ας πούμε, κάποιων ανθρώπων ξεκινάει. Θα πω όμως το εξής. Αν δεν ζητήσεις. Όχι, όχι, εμείς έχουμε ζητήσει επίσημα. Και μας έχουν πει ότι δεν μπορούμε να αναλάβουμε προσπάθειες που είναι ημιτελείς ή ερασιτεχνικού χαρακτήρα ή. Δεν μπορεί να αναφέρεται κάποιος που μπορεί να εξάγει κάποιο προϊόν αγροτικό σε όλο τον κόσμο να λέει δεν σου δίνω ένα τυρί ή ένα τέτοιο να βάλεις ένα περίπτερο, να διαφημίσει τον τόπο σου και να με αναγκάζει εμένα που δεν έχω έσοδα ως σύλλογος να αγοράζω εγώ τυριά για να βάζω. Να αγοράζει το προϊόν του ουσιαστικά. Δηλαδή αγοράζω το προϊόν από τυριά, ρακές, κρασιά. Γιατί στην τελευταία έκθεση τροφίμων μου λοιπόν στη Χορέκα, όταν εγώ έκανα μια πρόταση από πέρσι να δημιουργηθεί ένα διήμερο ή και τριήμερο στη Νέα Σμύρνη με την τίτλο, αρχικό τίτλο «Γεύση Ελλάδος» και με πήρανε και τους ευχαριστώ μάλιστα που αγκαλιάσαν την ιδέα η Σχολή Αρχή Μαγείρων και πήγαμε στα περίπτερα ιδιαίτερα στη κλάδα και λέγαμε αυτό, λέω θα συμμετάσχετε, θα δώσετε προϊόντα και φάγετε την περίπτερο και λέει ευχαρίστως. Από το ευχαρίστως μέχρι το να φτάσουμε στην πράξη νομίζω ότι απέχουμε λίγο. Εντάξει, αυτό είναι. Δεν το λέμε εμείς ότι είναι 8 χρόνια. Εμένα ήταν η τέταρτη χρονιά φέτος, εσείς που συμμετείχε στο γαστρονομικό φεστιβάλ. Ήταν η τρίτη που μπήκα στην κουζίνα και μαγείρεψα με τη βοήθεια κοριτσιών από το χορευτικό όμιλο φοιτητών. Την πρώτη χρονιά είχα πάει σαν βοηθός μάγειρα ουσιαστικά. Η οργάνωση τότε ήταν οργάνωση 2 ημερών. Ναι, 2 ημερών. Θα σας φέρω σε επαφή με τη Σχολή Αρχημαγείρων. Η Σχολή Αρχημαγείρων σίγουρα, συγγνώμη διακόπτω, σίγουρα έχουν επαφή γιατί είναι πολύ, κάνουν και διαγωνισμό πολύ επίσημα μαγειρική και στη Σύφνο δηλαδή συμμετέχουν από τις σχολές αυτές. Οπότε. Μα το ξέρω, ναι. Ναι, είναι. Και πατριώτες σας είναι. Δεν είναι ο σκοπός να μας δώσει η Σχολή Αρχημαγείρων προϊόντα. Εμάς ο σκοπός είναι να διαφημίσουμε τον τόπο μας τα προϊόντα του. Γεγονός η παραγωγή του τόπου. Δεν υπάρχει συνεταιρισμό στο νησί, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν, αλλά είπαμε ότι αρνούνται να μπουν σε αυτή τη διαδικασία γιατί θεωρούν αυτές τις προσπάθειες. Ότι είναι μικρόβιο ελληνικούς ή ότι είναι ερασιτεχνικές. Εμείς θεωρούμε ότι είναι κρίμα σε ένα τέτοιο φεστιβάλ, στο οποίο ουσιαστικά είναι μια γιορτή και είναι μια ευκαιρία το να μαζευτούν όλες οι κυκλάδες που είμαστε δίπλα. Αλλά μπορεί να μην βρισκόμαστε ποτέ σε ένα χώρο κοινό και να ανταλλάξουμε ο καθένας τα στοιχεία του, ότι είναι την παραδοσία. Αν γινόταν αυτό το πράγμα στην Άρσο, θα ήταν άλλη αντιμετώπιση. Δεν θα γινόταν ποτέ στην Άξο. Δεν υπάρχει ποτέ αυτό. Είπαμε ότι είναι τοπικές οι προσπάθειες όλες. Από 2-3 ανθρώπους που είναι σε κάθε σύλλογο, δεν υπάρχει ποτέ μια αρχή για να το αναλάβει. Γι' αυτό λέμε ότι όποιος ασχολείται με τους συλλόγους και με φορείς συλλογικούς. Πρέπει να το δει αυτό. Είναι καλό να το δει αυτό. Από την άποψη ότι βλέπει έναν τρόπο λειτουργίας εντελώς διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή η ευγένεια των ανθρώπων, ο τρόπος που μπορούν να αντιμετωπίσουν την οποιαδήποτε δυσκολία, γιατί έχουμε να κάνουμε με μια κουζίνα. Αλλιώς ξέρουμε εμείς ότι είναι οι συνταγές, αλλιώς μπορεί να εισπράξουν εκείνοι κάποια πράγματα. Δηλαδή, μας είχε τύχει περιστατικό τέτοιο. Είχαμε φτιάξει τον πάτουβο, το παραδοσιακό μας φαγητό. Μας είχαν, ενώ πρέπει το κατσίκι να είναι ολόκληρο, μας το είχαν φέρει τεμαχισμένο. Εμείς στη συνταγή εννοείται ότι εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσαμε να τη φτιάξουμε. Οι άνθρωποι σε ένα τέταρτο μας είχαν φέρει κατσίκι ολόκληρο. Και φιλοξενούν 300 άτομα κάθε χρόνο. 300 άτομα για ένα νησί που έχει 2.500. Καταλάβατε, είναι και σε off-season περίοδο, δηλαδή αρχές Σεπτεμβρίου που δεν είναι ακόμα πολύ τουριστική περίοδος. Επίσης, να πούμε ότι για όλους που συμμετέχουν ως μάγες, είναι πληρωμένα όλα και τα μεταφορικά και όλα. Μιλάμε για υπερβολικές προσφορές των ανθρώπων αυτών. Και κάθε χρόνο έχει και κάθε μέρα χορευτικές παραστάσεις. Δηλαδή δεν είναι συναυλίες. Πέρυσι έπαιξε ο Οικονομίδης, ας πούμε. Γνωστό, μεγάλα ονόματα. Και θα ξαναπαίξει και του χρόνου, φέτος δηλαδή. Είναι δηλαδή. Μεγάλη μουσική έχουν περάσει. Ουσιαστικά, δηλαδή, ερχόμενος κάποιος αν επισκέπτης στο συγκεκριμένο φεστιβάλ, θα γνωρίσει όλη την κουλτούρα των κυκλάδων. Δηλαδή, τα περίπτερα στολίζονται από φορεσιές, από αντικείμενα τα οποία είναι χαρακτηριστικά των κάθε νησιών. Τα κεράσματα είναι τα παραδοσιακά. Υπάρχει το πρόγραμμα με τις χορευτικές ομάδες, με τη μουσική. Δηλαδή, πραγματικά έρχεται κανείς και γνωρίζει τα νησιά των κυκλάδων. Δυσκολεύουμε κάθε χρόνο εκεί, εντάξει, γιατί έχουμε πολύ καλή σχέση με τους ανθρώπους. Ευκαιρία να έρθεις του χρόνου να το δεις, φέτος να το δεις. Δηλαδή, θα νομίζω να τους καλέσεις να σου κάνουν εκπομπή. Αν
άμα θες επαφή με ανθρώπους. Θα σε φέρω προφανώς. Δεν είναι θέμα. Απλά λέω ότι δεν ξεφεύγουμε την Άξο. Καλό είναι να επισημαίνουμε και τα κακά. Δεν είναι, σημαίνει ότι όλα είναι ροδινά, η παράδοση δεν είναι μόνο. Τα λένε όλα. Εντάξει, λέμε να πούμε τα κακά ότι γενικά στα θέματα πολιτισμού ο Δήμος απέχει. Οι επίσημες αρχές, όχι μόνο ο Δήμος και οι φορείς, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και αυτά. Μπορεί βέβαια από κάποιοι άνθρωποι ακούγοντας αυτή την εκπομπή. Ίσως θα μπορούσαμε να τους δώσουμε ένα ελαφρυντικό από το γεγονός ότι δεν υπάρχει άμεση σύνδεση της Νάξου με τη Σύφνο. Δηλαδή, ίσως πολιτιστικοί φορείς του νησιού που είναι δραστήριοι, ότι έχουν κάποια δραστηριότητα, ναι, αλλά... εάν υπήρχε άμεση σύνδεση της Νάξου με τη Σύφνο, να ήταν λίγο καλύτερη αντιμετώπιση. Ναι, απλά το θέμα το να προσφέρει κάποιο αγροτικά ή κτηνοτροφικά προϊόντα. Μια προσπάθεια που διαφημίζει και τον ίδιο. Δεν λέμε ότι είναι με, ας πούμε, αυτό το κρέας είναι από εκεί. Ότι εάν όλα πάνε καλά, ένα μέσο που ετοιμάζεται να λειτουργήσει και δεν έχει λειτουργήσει είναι τα Ευρωπλάνα. Ναι, ναι. Ένα άλλο μέσο. Επίσης, λέει, πώς το λέει παροιμία, όποιος θέλει 10 μέρες... Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες που σκηνίζει. Είναι θέμα θέληση. Αυτό ισχύει. Αυτό λέμε ότι εμείς σε δύο μέρες, τις δύο πρώτες φορές, κανονίσαμε, χτίσαμε ένα ολόκληρο περίπτωρο μέσα σε δύο μέρες. Καταλάβατε. Οπότε είναι θέμα αυτό που λέγαμε. Απλώς σας λέω ότι, αν σας παρηγορεί, ότι συμβαίνει και σε άλλες περιοχές. Όχι, δεν είναι. Δεν το λέμε ότι δεν συμβαίνει και σε άλλες περιοχές. Αυτό είναι ο κανόνας. Δεν είπαμε ότι είναι. Αν παρηγορεί λίγο. Όχι, γιατί και πάλι θα το κάνουμε. Και ποτέ δεν μας δώσει κανείς τίποτα. Εμείς θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά καλά, αν και το λέτε. Διότι πρέπει να λέμε και τα σύγκριτα πλήρη. Φτάνοντας το συνδικανείς το περίπτερο της Νάξου, μπορεί να μην βρει πολύ μεγάλη ποικιλία από προϊόντα, αλλά σίγουρα θα βρει καλά κινδύσια προϊόντα, γιατί όλα είναι από σπίτια, είναι από ανθρώπους, ναι, ανθρώπους που είναι στις τέχνες. Οπότε η αλήθεια είναι και πάνω απ' όλα να βρει ανθρώπους. Α, ναι, αυτό είναι προφανώς. Οπότε και χορό και κέφι, διασκέδαση, εντάξει, αυτό το κρατάμε ούτως ή άλλως. Ωραία. Θα το πάμε μέχρι το πρωί ή θα κάπου θα κλείσουμε. Όπου θέλετε λοιπόν. Εσείς θα το πάμε. Λοιπόν, με δύο τραγούδια και να κλείσουμε. Εγώ λέω να παίξω τη Θεοδελόπαλο που είναι αγαπημένος, σκοπός. Και μετά θα παίξουμε μια αποκριάτικη, μια περασμένη εποχή. Εκτός αν κάτι ξεχάσαμε, Κατερίνα. Βέβαια, τι να πω, παίξουμε κοτσάκια, βλάχα, έχουμε άπειρα πράγματα. Έχουμε, ναι. Άπειρα, ναι. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, αλλά δεν. Θα ξανακάνουμε άλλη μια εκπομπή μελλοντικά να τα συμπληρώσουμε. Εγώ απλώς θα πω ότι πήραμε μια γεύση. Ναι, προφανώς. Γιατί είναι τόση μεγάλη ιστορία η παράδοση, τα θέματα που μπορεί κανείς να συζητάει για το μισή. Βασικά, ήθη και έθιμα δεν έχουν αγγίξει καθόλου. Δηλαδή, ότι αν ξεκινήσουμε και πιάσουμε ημερολογιακά όλο το έτος, ότι έχουμε να πούμε άπειρα πράγματα. Να κάνουμε μια γρήγορη αναφορά. Είναι πάρα πολλά. Μετά το Πάσχα, είπαμε κάποια πράγματα. Μετά το Πάσχα, είπαμε, ξεκινάμε την Κυριακή του Πάσχα και το έθιμο της Κούνιας. Γίνονται κούνια στο χωριό. Παίζονται παιχνίδια παραδοσιακά στην αυλή της εκκλησίας του χωριού. Κρατάει 40 μέρες η κούνια. Μετά πάμε στην Πληθερή της Αναλήψεως, που γίνεται το έθιμο της Πληθερής που πάει στους βόσκους και παίρνουν γάλα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή δεν μπορούμε είναι να είναι μεγάλος κύκλος χρόνου για αυτά τα πράγματα, οπότε... Αλλά να πούμε ακόμα για το γλέντι, για να επανέλθουμε σε κάτι που δεν είπαμε, ότι στο γλέντι ο σκοπός ξεκινάει στους χορούς, επειδή παγιότερα είναι αυτό που λέμε χαρτούρα, δηλαδή πληρώνεις τα όργανα. Συνήθως το γλέντι ξεκίναγε με καλαματιανά για όλους και μετά κάθε παρέα που σηκωνότανε ξεκίναγε με συρτό και το γύρισμα του συρτού ήταν μπάλος στο οποίο χόρευε ο πρωτοχορευτής μόνο με το ζευγάρι. Ήταν στο μέτωπο, ερχότανε. Ναι, ναι, ανάλογα. Όχι, αυτά είναι δικά μας πάνω. Δεν ξέρω. Όχι, δεν κάνω. Μια κούτα και ενίοτε ήταν τόσο αγαπητή, αν είναι καλός ο μουσικός, πολλές φορές του βάζανε ας πούμε και συμβόλαια από οικόπεδα, από χωράφια, ζώα, κατσίκια, όλα. Μα και όταν μιλάμε και για μια εποχή που το χρήμα δεν ήταν, δηλαδή υπήρχε και ανταλλακτική οικονομία. Μπορεί να ήταν ένα τσουβάλι πατάτη, μπορεί να ήταν μια πλεξάνα κρεμμύδια, μπορεί να υπήρχε και τέτοια χαρτούρα στο χώρο. Επομένως, επειδή πληρώνανε στον μπάλο, το μεγαλύτερο μέρος της σουίτας ήταν μπάλι.
Οπότε λέμε είχαμε 10 μπάλους και πάνω στους μπάλους αυτούς έβγαζε και στιχάκια πάνω στο χορευτή ο τραγουδιστής και εκεί αν του άρεσε τα στιχάκια έδινε και παραπάνω και χόρευε παραπάνω. Ε, ουσιαστικά το πώς χόρευε κανείς εξαρτώταν είτε από τη δυνότητα του χορευτή, δηλαδή αν ήταν ένας καλός χορευτής. Για την τσέπη του. Ή από την τσέπη του. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Και από την ικανότητα του μουσικού να τον έχει πάνω στην πίστα. Να κλείσω λίγο το 12μηνο, το πάω λίγο γρήγορα. Προς τα Χριστούγεννα, έχουμε κάλαντα παραδοσιακά. Υπάρχουν παραδοσιακά κάλαντα. Εντάξει, έχουν επικρατήσει τα σύγχρονα κάλαντα, που τα πανελλήνια, ας πούμε, κάλαντα. Δηλαδή, οι κλασικές δομές απλά έχουν καταγραφεί τα προηγούμενα και των φόρων. Και αυτά δεν συνηθίζεται να είναι. Εγώ που τα έλεγα μικρό στο χωριό, από το 80 ας πούμε, μέχρι το 90 δεν είχαμε. Και γυρνούσαν στα χωριά με παραδοσιακά όργανα. Όχι, όχι, μέσα στο ίδιο χωριό πήγαινε. Δεν έφευγε το χειμώνα από το ένα χωριό στο άλλο. Απλά να πούμε ότι τις απόκριες τώρα που λέμε γυρνά στα χωριά, έχουμε το έθιμο των κορδελάδων στα παιδινά χωριά, το οποίο δίνονται οι άντρες με κάποιες ενδυμασίες με κορδέλες, όπως είναι οι μωμόγεροι του Πόντου. Ναι. Εντάξει, κάπως αντίστοιχα. Και φεύγουν από το ένα χωριό και πηγαίνουν στο άλλο και χορεύουν τις γυναίκες του δίπλα χωριού. Και οι γυναίκες του χωριού είναι υποχρεωμένες να τους μαγειρέψουν. Yeah. Και την άλλη μέρα έρχονται από το άλλο χωριό στις γυναίκες του πρώτου χωριού. Και αυτό γίνεται όλη την τρίτη εβδομάδα. Οπότε όλη τη εβδομάδα έχουν γλέντια, πολύ χορό. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο έθιμο και πολύ εντυπωσιακές φορεσίες. Επίσης υπάρχουν και οι κουδουνάτοι, οι οποίοι γίνονται στην Απείρανθο την Κυριακή και είναι διονυσιακό έθιμο. Αυτό είναι το έθιμο που με το θόρυβο των κουδουνιών διώξανε κακά πνεύματα. Και είναι περισσότερο σε κτηνοτροφικές κοινωνίες. Είναι πανελλήνιο και στη Σκύρο και στη Λέσβο, σε πολλά μέρη. Και στη Δράμα πάνω, έχει πάρα πολλά με κουδούνια. Όλα αυτά βασίζονται βέβαια στο τέλος του χειμώνα, στην αρχή της άνοιξης, στην αναγέννηση της φύσης. Αυτά. Αυτή είναι η αποκρία ουσιαστικά. Έτσι κάπως λίγο το κλέσαμε. Επίκαιρα. Λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι παιδιά. Ξεκίνα. Τι θέλετε. Εμείς θέλουμε να ξεκίνα το μια περασμένη εποχή. Εντάξει. Και λέω να κλείσουμε τη Φιντελόμπαλο που είναι. Σφιντελόμπαλο. Ωραία. Ή τίποτα πιο γνωστά για αυτά. Όχι. Κάνουμε εδώ, έχουμε επίπεδο. Τα πιο αγαπημένα παίζουμε. Ή ξεκινάει στη Φιντελόμπαλο και κάνουμε παύση και συνεχίζουμε. Νομίζω ότι είναι καλή παύση. Στη Φιντελόμπαλο και μετά τα αγωνιστικά για να κλείσουμε τα αγωνιστικά. Μη. Τον τραπ. Thank you.
τόσο για μένα στη ζωή. Ό,τι χαρά, ό,τι χαρά πειμένω. Thank you.
Κάνω σ' άνθρωπο κουβέντα. Κάνω σ' άνθρωπο κουβέντα. Έχω βάσανα κουβέντα. Με την παρέα